Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Ολικό lockdown από αύριο στις 6 το πρωί για ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, ανακοίνωσε σήμερα πριν από λίγο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Να δούμε το βίντεο και έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Το ΓΕΘΑ και τις έμπλες δυνάμεις και τα στελέχη του για την και β' υγειονομικά στελέχη, την εξαιρετική συνεργασία και τη συμβολή του από την πρώτη μέρα αυτής της πανδημίας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της. Προχωρήσαμε χθες στην ανακοίνωση πρόσθετων μέτρων για περιοχές Δυτικής Αττικής και πιο συγκεκριμένα για τους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας Ιδηλίας, όπου το υγειικό φορτίο είναι ανησυχητικά αυξημένο. Δυστυχώς, αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Γι' αυτό και με ομόφωνη εισήγηση Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, η οποία από χθες προχώρησε σε εξαντλητική επεξεργασία των υφιστάμενων δεδομένων, κρίθηκε αναγκαία η λήψη πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και στην περιοχή αυτή, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω διασπορά του ιού. Συγκεκριμένα και στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης έχουν πλέον εφαρμογή από αύριο το πρωί στις 6 και για 7 ημέρες τα μέτρα που ισχύουν και για τη Δυτική Αττική. Πιο συγκεκριμένα, επεκτείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα ως τις 5 το πρωί, εξαιρουμένων των εργαζομένων, οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται μόνο από και προς την εργασία τους με αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους. Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, ακόμα και με τη μέθοδο του click away, των λοκομοτηρίων, των καταστημάτων περιποίησης νυχιών και των βιβλιοπωλείων σε όλη την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Επιπλέον, αναστέλλονται και οι πάσεις φύσεως εκκλησιαστικές τελετές όλων των δογμάτων, εξαιρμένων των εξόδιων ακολουθιών, με παρουσία μόνο στενών συγγενών που δεν θα ξεπερνούν τα 10 άτομα. Επιπλέον, αναστέλλεται η ελεύθερη πρόσβαση σε ναούς για ατομική προσευχή, ενώ η τέλεση όλων των εκκλησιαστικών λειτουργιών πραγματοποιείται μόνο με την παρουσία κληρικών. Παράλληλα, προχωράμε στη μαζική εφαρμογή ελέγχου στον πληθυσμό των περιοχών αυτών με χρήση ταχαίων αντιγονικών δοκιμασιών, rapid test και με καθετοποιημένη σε βάθος εχνηλάτηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των στενών επαφών τους. Επισημάνεται ότι για την Κοζάνη ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις περιοχές Βοίου και Ορδέας. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων και δι' των βιομηχανιών στις περιοχές αυτές με την εφαρμογή του μοντέλου 0510, δηλαδή έλεγχο την 1η, 5η και 10η μέρα. Για τους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αποφασίστηκε ότι θα τους γίνεται μοριακός έλεγχος ή έλεγχος με rapid test κάθε 5 ημέρες. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μαζική διανομή προστατευτικών μασκών με μέρημνα και συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπρόσθετα, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των λαϊκών αγορών στους 5 Δήμους Περιφερειακής Ενότητας. Παράλληλα, ο έλεγχος με χρήση ταχύων αντιγονικών δοκιμασιών rapid test των μικροπολιτών είναι υποχρεωτικός ως προϋπόθεση για την παροχή άδειας μετακίνησης εργασίας σε άλλες περιοχές, καθώς και ο περιοδικός επανέλεγχος ανά 3 ημέρες. Παράλληλα, άμεσα ξεκινούν εκστρατείες ενημέρωσης του πληθυσμού από κλιμάκια του ΕΟΔΗ, ενώ την ίδια στιγμή αποφασίστηκε και δρομολογείται εντατικοποίηση των ελέγχων εφαρμογής των μέτρων και η ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών στις περιοχές αυτές. Τέλος, στην Κοζάνη μεταβαίνει κλιμάκιο αποτελούμενο από στελέχη του ΕΟΔΗ, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την ενδελεχή καθημερινή διερεύνηση και διαχείριση κατάστασης. Κάνουμε έκκληση και ταυτόχρονα απευθύνουμε ισχυρή σύσταση στους κατοίκους της Κοζάνης, όπως και στους κατοίκους Δυτικής Αττικής για πιστή τήρηση των μέτρων. Η κατάσταση στις περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Και επιτρέψτε μου να παραθέσω ορισμένα στοιχεία. Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης υπάρχουν αυτή τη στιγμή 397 ενεργά κρούσματα, με 81 νοσηλεύονται και με μέσο όρο ηλικίας στα 53,26 έτη. Από την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων προέκυψαν 816 στενές επαφές high risk, οι οποίες τελούν ήδη σε κατοίκον περιορισμό. Από τα 397 αυτά κρούσματα, 199 βρίσκονται στο Δήμο Κοζάνης, 134 στο Δήμο Ιορδέας, 43 στο Δήμο Βοΐου, 15 στο Δήμο Σερβίων και 6 στο Δήμο Βελβεντού. Το γεγονός όμως ότι το 73,2 των ενεργών κρουσμάτων και στενών επαφών τους συνδέονται με μετακινήσεις και επισκέψεις σε περισσότερο από έναν όμορο Δήμο μέσα στην ίδια την περιφερειακή ενότητα, όπως προκύπτει από την ιχνηλάτηση, μας αναγκάζει να θέσουμε περιοριστικούς όρους σε όλη την περιοχή. Επίσης, ενημερωτικά επισημαίνουμε ότι το 81,23% των ενεργών αυτών κρουσμάτων είναι με κύρια ή δευτερεύοντα συμπτώματα, 46,91% στην πρώτη περίπτωση και 34,32% στη δεύτερη.
Τέλος, το 14,57% των κρουσμάτων είναι συνταξιούχοι, το 10,12% ιδιωτικοί υπάλληλοι και το 10,10% αυταποσχολούμενοι που σχετίζονται με το πλανόδιο εμπόριο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης 7 ημερών ανά 100.000 κατοίκους στην Κοζάνη, το λεγόμενο 7 Days Moving Average, ενώ ήταν 25,2 την προηγούμενη εβδομάδα, χθες είχε σκαρφαλώσει στο 31,3. Και βέβαια σε απόλυτη αντιδιαστολή με το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες 73 περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Ζήση. Καλησπέρα. Χρονικό προαναγγελθέντος lockdown από χθες. Ναι. Χθες πάμε, είπα και είπατε και εδώ με τη Ρίτα, το κλειτώσαμε. Οι πληροφορίες δημοσιογραφικές έλεγαν ότι κάτι τέτοιο δύσκολο θα το αποφύγει η περιοχή. Τέλος πάντων, πολλά ερωτηματικά, πολλά ερωτήματα. Εντάξει. Ναι, νομίζω ότι. Από τις 6 το πρωί αύριο. Προδιαγεγραμμένο ήταν. Έτσι, από τις 6 το πρωί αύριο. Και για μία εβδομάδα. Και βλέπουμε. Ουσιαστικά αυτό... μέχρι τα Χριστούγεννα παίζει. Αυτό που μέχρι ξέρουμε είναι. Η μία εβδομάδα, όπως λέει ο Παναγιώτης. Βέβαια, το 7 ημέρα ξεκινάει από αύριο. Αύριο έχουμε 19, άρα αν μετρήσει και η αυριανή ημέρα είναι μέχρι τις 25. Τη δεύτερη ημέρα θεωρητικά. 26 δηλαδή. Ναι, 26 θεωρητικά θα ανοίξει. Θεωρητικά. Ναι, θεωρητικά. Θεωρητικά. Ας δούμε και το ΦΕΚ που ενδεχομένως. Τέλος πάντων, εμείς πάμε μέχρι Χριστούγεννα, όχι πρωτοχρονιά. Έτσι ακριβώς. Μακάρι την πρωτοχρονιά να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Όχι, θα γίνει τίποτα. Θα επιστρέψουμε. Και ελπίζουμε να επιστρέψουμε σε αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα, έτσι, το οποίο δεν είναι και κάτι το τρομερό. Απλά να ξέρουμε ότι από αύριο τι αλλάζει λοιπόν, γυρνάμε σε μια πρώτερη κατάσταση. Να το ξεκαθαρίσουμε πάλι. Σε ολόκληρο το νομό. Τελεία. Σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα. Ναι, εδώ διαψεύστηκαν οι πληροφορίες των αθηναϊκών μέσων. Γι' αυτό το λέει ο Παναγιώτης. Που έλεγαν. Επειδή το πρωί είχαμε διάφορα, ναι, ότι θα υπάρχουν μόνο στους τρεις Δήμους Κοζάνης, Πτωλεμαϊδας και Βοίου που ουσιαστικά υπάρχει το πρόβλημα. Το εξήγησε ο κ. Χαρδαλιάς, το είδαμε. Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν και πολλές εξηγήσεις. Για μένα, το έχουμε ξαναπεί. Θες να προετοιμάσουμε το κλίμα για αυτά που θα ακολουθήσουν, γιατί νομίζω ότι θα έχουμε αντιδράσεις από άλλες περιοχές. Νομίζω να το ξεκαθαρίσουμε τώρα, παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί. Ειδικά η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης είναι μια περιφερειακή ενότητα που δεν υπάρχει τώρα το μένω στο Βιβεντό ή μένω στα Σέρβια και δεν κάνω τις εργασίες μου στην Κοζάνη ή στην Κοζάνη στην Τολεμαϊδα. Τα ξέρουμε τώρα αυτά. Ας μην τα ξανααναλύσουμε από την αρχή. Μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, τους κατοίκους των Σερβίων και του Βελβεντού ή τους εμπόρους, αλλά ας κατανοήσουμε την όλη κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή και ας το μαζέψουμε πολύ γρήγορα όλο αυτό. Άρα από αύριο το click away, όσο δούλεψε, δούλεψε. Όσοι κουρευτήκατε, κουρευτήκατε. Να τα εξηγήσουμε λίγο. Ναι, τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ βασικό και προσοχή να πω εγώ, γιατί επειδή και η λαϊκή, οπότε φαίνεται, όχι οπότε φαίνεται, κανονικά δεν θα λειτουργήσει η λαϊκή. Όλη τη βδομάδα δεν θα έχουμε καμία λαϊκή σε κανένα δήμο από τους 5 της περιφερειακής ενότητας. Και προσέξτε τι συμβαίνει ακριβώς. Η Κοζάνη θα χάσει τη λαϊκή αύριο και θα χάσει και τη λαϊκή της Πέμπτης, γιατί Πέμπτη θα γινόταν η λαϊκή, βάσει αυτών που ισχύουν. Άρα, μέχρι τα Χριστούγεννα, οι πολίτες του Δήμου Κοζάνης, της πόλης της Κοζάνης, να πω εγώ, δεν θα μπορούν να προμηθευτούν προϊόντα από τις δύο λαϊκές. Ούτε στην Ελλάδα. Πώς? Όχι, απλά λέω, θα χάσει δύο λαϊκές η Κοζάνη. Θα χάσει δύο και μέχρι το Σάββατο. Το άλλο Σαββάτο γιατί δεν το χάνει τυπικά. Δεν θα είναι Σάββατο, Παναγιώτη. Πέμπτη. Απειδή θα είναι δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Θα γίνει Πέμπτη λαϊκή. Εντάξει, τέλος πάντων, ούτε στην Τολεμαϊδα δεν ήταν λαϊκή. Ναι, αλλά έγινε προχτές λαϊκή, αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, έγινε, αλλά ο κόσμος δεν νομίζει ότι να πήρε τα φρούτα για μένα. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, αλλά σκέψου τι έχει πάθει η Κοζάνη με τις λαϊκές. Και το λέω επειδή η πληροφόρηση τη τελευταία στιγμή στο Top Channel λέει ότι γίνονται, προσπαθούν να γίνουν επαφές. Μήπως το επαναλαμβάνω, σωθεί κάτι, τουλάχιστον για την αυριανή λαϊκή, διότι οι έμποροι που θα συμμετείχαν σε αυτό το νέο καθεστώς της διπλής λαϊκής, προφανώς αυτή την ώρα θα ξεκινούσαν να στείλουν πάγκους σιγά σιγά και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Ίσως θα έχουμε ενημέρωση μέχρι το τέλος του δελτίου και για αυτό το ζήτημα. Για το σούπερ μάρκετ είπαμε, 6 ώρα είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Αυτό είναι το βασικό νέο μέτρο. Το οποίο ουσιαστικά συνεπάγεται κλείσιμο, παράδειγμα, των σούπερ μάρκετ αύριο στις 6. Τέλος. Με ρωτούν κάποιοι αν τα σούπερ μάρκετ που κάνουν delivery μπορούν να λειτουργήσουν μετά τις 6. Τώρα να κλείσουν τα σούπερ μάρκετ να κάνουν μόνο delivery. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ναι. Το take away προφανώς στην εστίαση συνεχίζεται. Δηλαδή, καφέδες, fast food άδικα, ξέρω εγώ, μαγαζιά που έχουν επιλέξει τέλος πάντων
αυτή τη διαδικασία ή το delivery. Και φυσικά θα έχουμε τη συνέχιση του 13.033, αλλά με περιορισμένες καταστάσεις και μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα. Ουσιαστικά τα SMS ισχύουν μέχρι τις 6. Ναι, δηλαδή αυτό που ρωτάνε πολύ, τα πρώτα τηλέφωνα που είχα εγώ τουλάχιστον, είναι για το αν το εξαράκι θα ισχύει τουλάχιστον. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα τώρα, γίνεται χαμός στο channel εδώ. Ναι, στο Facebook μας, ρωτάνε, ας πούμε, εσείς μόλις το αεροδρόμιο θα κλείσει. Το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο. Το Χριστούγεννα λέει, άλλοι έχουν προγραμματίσει να έρθω να δω τους δικούς μου. Με πτήσει την Τρίτη, θα κλείσει. Δεν το ξέρω. Δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Ή τώρα πριν μισή ώρα μάθαμε για το lockdown. Ναι. Θα έχουμε τέτοια θέματα, νομίζω. Προφανώς θα έχουμε πολλά θέματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν γρήγορα, γιατί το συγκεκριμένο μοντέλο ισχύει από χτες στη Δυτική Αττική, αλλά δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί ακριβώς. Ναι. Ζήσει να πούμε τα μέτρα. Ο κόσμος αυτό μπορούμε να διαβάσουμε. Τα περισσότερα, αν και τα είπαμε τα βασικά. Εντάξει, που... να πούμε όμως παράδειγμα εκκλησίες. Πρόσεξε. Θυμάστε τι μας είχε πει ο Παπαδημήτρης. Δύο λειτουργίες λέει στα Χριστούγεννα. Καμία λειτουργία. Ναι, ναι, καμία. Καμία, καμία λειτουργία τα Χριστούγεννα σε όλο τον νομό Κοζάνης. Τέλος αυτό. Μητρόπολη Σερβίων Κοζάνης, Φλωρίνης Πρεσπών. Μισό λεπτό. Λειτουργία με τη συμμετοχή των πιστών εννοεί. Ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Ναι. Η αυτό. Λειτουργία θα γίνει με, την, με τους θα γίνει μέσα. Κλειστή, κλειστή. Ναι. Κανένα αυτό. Και προφανώς και το Top Channel θα προσπαθήσει να συμβάλλει σε αυτό, ναι, για να το φέρει μέσα. Κόσμος μηδέν. Ναι. Άρα ξεκινώ, επαναλαμβάνω την σειρά των μέτρων των βασικών. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί επιτρέπεται η κυκλοφορία, άρα να το πάμε λίγο ανάποδα, μέχρι τις 6 το απόγευμα επιτρέπεται η κυκλοφορία. Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανομπορίου με το click away, ούτε καταστήματα περιποίησης νυχιών, ούτε κομμωτήρια, ούτε βιβλιοπωλεία. Αναστέλλονται οι πάσεις φύξεως εκκλησιαστικές τελετές, πέραν εκδηλώσεων που έχουν να κάνουν προφανώς με κηδείες, με όποιον γάμο και αν γίνει, δεν ξέρω τι, με τη συμμετοχή στενού κύκλου. Μαζική εφαρμογή ελέγχου στον πληθυσμό με τα rapid test, που θα γίνουν τέτοιες, θα γίνουν τέτοιες ενέργειες το επόμενο διάστημα. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στους εργαζομένους των επιχειρήσεων, ειδικά στις βιομηχανίες, με το μοντέλο 0510, τι σημαίνει αυτό, σήμερα σε 5 μέρες και σε 10 μέρες έλεγχος. Τις 10 μέρες να τις αποφύγουμε. Ναι, λέω τώρα το μοντέλο ποιος είναι. Για τους εργαζόμενους στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, έλεγχος που θα γίνεται μοριακός ή rapid κάθε 5 ημέρες, έτσι. Μαζική διανομή προστατευτικών μασκών από την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία μάλλον. Αναστέλλει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες και οι έμποροι των λαϊκών αγορών που θέλουν να πάνε σε άλλες περιφερειακές ενότητες θα κάνουν rapid test ανά 3 ημέρες, θα γίνεται επανέλεγχος, δηλαδή ένας από την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, αν θέλει να πάει στην Ημαθία, στη Λαϊκή, δεν ξέρω πού άλλο έχει άδεια, θα πρέπει να μπει στη διαδικασία του ελέγχου, έτσι. Ξεκινούν οι εκστρατείες ενημέρωσης από τον ΕΟΔΗ φυσικά. Και στην Κοζάνη θα μεταβεί το κλιμάκιο αποτελέσματο από στελέχη του ΕΟΔΗ, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνσης Υγείας, για ενδελεχή και καθημερινή διερεύνηση της διαχείρισης κατάστασης. Αυτά είναι τα 10 βασικά μέτρα που θα ισχύσουν βάσει του μοντέλου που ξέρουμε. Τώρα, ειδικές ερωτήσεις υπάρχουν. Να εξηγήσουμε ότι λοιπόν, για μια ακόμα φορά, λαϊκή αύριο δεν έχει. Ναι. Δεν έχει. Τώρα, δεν έχει. Να σωθεί κάτι. Εντάξει, εμείς μεταφέρουμε την πληροφορία τη πιεστηρίου, αλλά εγώ εκτιμώ πως δεν θα υπάρχει. Παραθυράκι. Μάλιστα. Ζήσει να πούμε λίγο τα κρούσματα. Εννοείς τα σημερινά και τα σημερινά. Ναι. Στα 9-16 της χώρας έχουμε... Πολύ σημαντική μείωση. Πολύ σημαντική για τη χώρα. Και των διασωληνωμένων, δυστυχώς, θα είναι πολύ σημαντική. Ναι. Και για τους διασωληνωμένους. Φυσικά, ο αριθμός των νεκρών είναι ψηλός. Είναι το κακό νούμερο της ημέρας. Ξεκινάμε με τα καλά νέα για την περιφερειακή ενότητα, για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η Καστοριά έχει μόλις ένα κρούσμα, μηδέν είχε χθες, πολύ καλά τα νέα. Πολύ καλά τα νέα είναι και Γρεβενά και Φλόρινα που έχουν από 4 κρούσματα έκαστος. Θα έλεγα ότι θεωρητικά είναι καλά και τα νέα για την Κοζάνη. Γιατί όταν έχουμε ξεκινήσει προχθές το 69, έχουμε πάει στο 60, στο 47, σήμερα είμαστε στο 37. Είναι επιπλέον μείωση. Και επειδή σήμερα, Παναγιώτη, και οι δύο παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη του κ. Ρωμιόπουλου, θα αναλύσουμε και κάποια στοιχεία τα οποία έχει πει, ώστε να μην μεταφέρεται μια ανησυχία. Τώρα, από τη μία, θα μου πεις, υπάρχει αυτό που λέτε εσείς, ότι θα μεταφέρουμε τα στοιχεία της μη ανησυχίας, υπάρχει ο αριθμός των κρουσμάτων. Γιατί μπήκε η περιφέρεια Γερμανικά Κοζάνης σε σκληρότερο lockdown?
Είναι μια συζήτηση. 69. Αυτή. Ναι. 60. 47. 47. 37. 37 σήμερα. Πολύ σωστό. Έτσι, έτσι είναι η πορεία της παρουσίας. Ο κ. Καρβαλιάς όμως, εδώ στη στοιχεία, αναλυτικά, πιο αναλυτικά, ενεργά κρούσματα. Για τα ενεργά κρούσματα, λες. Ναι, ναι, ναι. Που προβληματίζουν. Εμείς βλέπουμε ζήσει τον αριθμό μόνο των κρούσματων. Και να έχει σημασία να επισημάνουμε ότι η απόφαση της Επιτροπής είναι ομόφωνη, όπως παρουσιάστηκε στην, εισήγηση, ναι, στην ενημέρωση, έτσι. Ακόμα και η κυρία Παπαευαγγέλου στην εισήγησή της, στην ενημέρωση, είπε για τις δύο περιοχές, Δυτική Αττική και Κοζάνη. Πάπα σχόλησα. Την κατανομή τώρα. Χθες την κατανομή, δεν πω εγώ. Είχαμε 47 κρούσματα, 25 στο Δήμο Κοζάνης, 14 στο Δήμο Ορδέας, 6 στο Δήμο Βοίου και 2 στο Δήμο Σερβίων. Επίσης, ζήσει ο κύριος Χαρδαλιάς, τόνισε ότι ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουμε στους Δήμους Βοίου και Ορδέας. Έτσι είπε. Έτσι. Έτσι είναι. Το είπε αυτό. Το είπε. Νομίζω ότι συμβαδίζει και με τα όσα είπε ο κύριος Ρωμιόπουλος σήμερα. Και συνδέω τις δύο περιπτώσεις. Έδωσε αναλυτικούς αριθμούς, απαντήσεις, επιπαντήσεων. Είπε πάρα πολλά. Θα δούμε μετά κάποια αποσπάσματα. Διότι στην Κοζάνη το πρόβλημα ενδεχομένως. Βλέπω και πλάνα εδώ. Είναι, τα μισά και περισσότερα κρούσματα της προηγούμενης εβδομάδας είναι συγκεντρωμένα σε μια συγκεκριμένη δομή, έτσι, η οποία είναι γνωστή. Το είπε, είναι στο σπιτόδο και στο ξέρουμε, το ξέρουμε. Στο σπινάρι, μάλιστα, είπε από τα 139. Τα μισά λέει και περισσότερα. Ναι. Δηλαδή 70. Παραπάνω. Χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης σε μια αποστροφή του δίκην λίγο υπερβολής είπε μέσα στη σύσκεψη από τα 139 τα μισά λέει είναι στο σπινάρι. Τα 80 είπε. Περίπου τα 80. Ναι. Τα 80. Έχουμε όμως τον κύριο Ελευθερίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Όχι, τον έχουμε με Skype. Α, με Skype, ναι. Ναι. Γεια σας κύριε Ελευθερίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημαρχέ. Γεια σας κύριε Τζάβα, γεια σας κύριε. Ουσιαστικά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Ουσιαστικά η μισή πρόταση χθεσινή, η δική σας για ολικό lockdown, έγινε αποδεκτή, κύριε Ελευθερίου. Δηλαδή, εσείς λέγατε για 14 μέρες, πάμε στις 7 τέλος πάντων. Εντάξει, με αυτό το ιδιότυπο τέλος πάντων, lockdown. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που είπα ότι αν είναι να τελειώσουμε τον ιό σε 15 μέρες, να τα κλείσουμε σε 15 μέρες. Ναι, αυτό είπα ουσιαστικά. Απλά αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι τιμωρείται όλος ο νομός, ενώ όπως είπατε κι εσείς, σε μερικά σημεία υπάρχουν. Οι κυψέλες μόλυνσης και ίσως εκεί θα έπρεπε να δώσουμε το μεγαλύτερο βάρος. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε, τα ισοπεδώνουμε όλα, άρα όλος ο νομός πρέπει να πληρώσει αυτό το τίμημα. Κύριε Ελευθερίου, θεωρείτε ότι κακός ο Δήμος Σερβίων και ο Δήμος Βελβεντού μπαίνουν σε ένα ολικό lockdown με βάση και τις αρχικές εκτιμήσεις? Τα διαβάζατε κι εσείς από το πρωί, βέβαιος. Φαινόταν ότι θα μπουν μόνο οι τρεις άλλοι Δήμοι. Κακώς μπήκατε σε lockdown, πιστεύετε εσείς και το Βελβεντό? Ακούστε με, δεν μπορώ να πω κακός ή καλός, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε καλή ή σε κακή κατάσταση. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι πρέπει να τελειώσουμε επιτέλους με το κακό, με τον ύπουλο αυτόν ιό. Και αυτό που είπα και στη σύσκεψη ήταν, αν θα πρέπει όλη η Ελλάδα να κλείσει για 15 μέρες, ας κάνουμε 15 μέρες όπως κάνουν, το είπα χαρακτηριστικά, όπως οι μαθητές κάνουν διακοπές 15 μέρες τα Χριστούγεννα, να προμηθευτούμε ό,τι μπορούμε να προμηθευτούμε και να κλείσουμε και να τελειώσουμε. Αν είναι να τελειώσουμε. Αν δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσουμε τον ιό, νομίζω ότι απλά γινόμαστε πειραματόζα και στην προκειμένη περίπτωση εμείς είμαστε ένα πειραματόζο. Έχουμε φάει σφαλιάρες της γέφυρας, σφαλιάρες μεταλλυντικές, σφαλιάρες από το lockdown τώρα. Νομίζω ότι κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά στην προκειμένη περίπτωση. Εννοείται την ευρύτερη περιοχή, εννοείται. Σερβίων και Βελβεντού. Την ευρύτερη περιοχή. Γιατί οι υγειονομικές τουλάχιστον συνθήκες από αυτά τουλάχιστον που γνωρίζω εγώ, από όσα λίγα γνωρίζω, γιατί δεν ενημερωνόμαστε κι εμείς, ότι δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να πάμε για συνολικό lockdown. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που είπα είναι το συνολικό lockdown να πέσει σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί να απομονώσει ένα νομό, μια περιοχή. Είμαστε σε δύο μήνες και θα πάμε σε μια ακόμη εβδομάδα. Δεν είναι απλά να βάζουμε μέτρα. Πρέπει να τα τηρούμε. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Τι συνολικό, ας το κάνουμε lockdown στο τετράγωνο. Έχετε τις πρώτες αντιδράσεις ενδεχομένως από συμπολίτες σας και κυρίως εμπόρους ή δεν ξέρω εγώ, άλλα επαγγέλματα που άνοιξαν, κομμωτήρια, βιβλιοπολία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να σας πω την αλήθεια, είμαι σε μάθημα τις τελευταίες 5 ώρες και δεν το αντιληφθήκα, αλλά σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις ή γιατί μέτρα παίρνουμε και αποτελέσματα δεν βλέπουμε, δυστυχώς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο σε όλους. Καλό βράδυ.
σύγχρονη αντίδρασή του Δημάρχου. Ναι, έχει σημασία αυτό. Το κοντά στα χλωρά και το δεύτερο. Είπε όμω αυτό που ακριβώ που ανέφερε. Αλλά βεβαίω υποστηρίζει και ότι. Και είπε ότι κακό, ουσιαστικά κακό. Ναι, αλλά υποστηρίζει και τη λύση ενό ολικού lockdown 15 μέρου σε όλη την Ελλάδα. Στο να τελειώνουμε έτσι. Δηλαδή, όχι να μην. Εντάξει, ναι, καταγράφηκε η άποψη του Δημάρχου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία ενώ μια εβδομάδα πριν έλεγε πηγαίνετε στι. Γιορτές και στα σπίτια με μάσκες στο Ρεβεγιόν. Σήμερα λέει μην πάτε. Ναι, τι μέσα είναι σε 6 μέρες. Αλλάξε αυτό. Αλλάζει. Μην πάτε. Γιατί. Νομίζω κάθε μέρα έχουμε πολύ ανησυχητικές εκτιμήσεις για το τι θα γίνει μετά τις γιορτές, έστω και αν είμαστε σε αυτό το καθεστώς. Συγγνώμη που το έχω κάνει για τρίτη φορά ακόμα, δεν ξεκίνησε το δελτίο και συνδέω τα επόμενα θέματα. Αλλά τώρα μου έρχεται στο μυαλό μία φράση του κ. Ρωμιόπουλου το μεσημέρι που είπε ότι δεν είναι άδικο να λέμε ότι το πρώτο lockdown πέτυχε έναντι του δεύτερου που δεν πέτυχε. Ο ιός είναι πιο επιθετικός αυτή την περίοδο και αυτό αποδεικνύεται με όλες τις έρευνες και με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στους λοιμοξιολόγους και στους γιατρούς γενικότερα. Έτσι. Άρα, νομίζω καλύπτει και αυτό που μόλις είπες εσύ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό. Χθες μια εξαιρετική ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ο κ. Αργιάννης, ο αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας εδώ, είχε εκτιμήσει ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, στην Κοζάνη θα έχουμε 90 κρούσματα μέσα στο όρο στο τέλος της χρονιάς. Ναι. Και αυτό εξηγήθηκε σήμερα. Εντάξει, είναι μια πρόβλεψη ενός μοντέλου το οποίο δεν φαίνεται να έχει πέσει έξω ποτέ μέχρι στιγμής. Έτσι, και μια σοβαρή έτσι, προσέγγιση του κ. Σαριγιάννη. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί. Που είπε και άλλα πολλά. Ναι, βεβαίως. Το πανέλαβε και στα εθνικά μέσα αυτό γιατί η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι. Ναι, είναι θέμα έρευνα γι' αυτό. Ο κ. Σαριγιάννη, βέβαια, έλεγε ήταν τη άποψη να επιβληθεί το lockdown τώρα, έτσι, ώστε να μην φτάσουμε. Και είχε πει ότι το προλαβαίνουμε. Αν γίνει τώρα, το προλαβαίνουμε. Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι και αύριο χαμηλότερα κρούσματα να δούμε και όλη την εβδομάδα να πέφτουν αυτά τα κρούσματα και να επιστρέψουμε εκεί που να επιστρέψουμε. Την ώρα που πέφτουν σε όλη τη χώρα, Φυσικά. Εννοείται. Είπαμε σήμερα κρούσματα διασωληνωμένοι. Οι θάνατοι δυστυχώς είναι το θέμα. Το περιμένουμε βέβαια του θανάτου λίγο αυτό να συνεχιστεί. Ναι. Δυστυχώς. Αλλά κρούσματα και διασωληνωμένοι μειώθηκαν αρκετά. 527 διασωληνωμένοι, ο μικρότερος αριθμός εδώ και πολύ καιρό. Χωρίς όμως το. Και κάτω από 1000. Χωρίς όμως το Εθνικό Σύστημα Υγείας να έχει πάρει την ανάσα που χρειάζεται. Ποια ανάσα τώρα. Ναι. Επίσης, να πούμε ότι είναι σημαντικά αυτά που είπε ο κ. Χαρδαλιάς. Τα είδατε στο βίντεο. Ότι έχουμε 81 άτομα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης σε νοσοκομεία. Ναι. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Και μίλησε και για αρκετά ενεργά κρούσματα. Ανέφερε και συγκεκριμένους αριθμούς, βεβαίως, τα είδατε και στο βίντεο. Προσπαθώ να δω τώρα τα ενεργά κρούσματα, να βρω ακριβώς τους αριθμούς. Και αν συνεχιστεί. Είπε ζήσει για 397, σχεδόν 400 ενεργά κρούσματα και ο μέσος όρος του κρούσματος είναι 53 έτη. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτός ο αριθμός. Αν θυμάσαι καλά, πριν δύο μήνες που η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ξαναμπήκε στο lockdown και κοκκίνησε πρώτη στην Ελλάδα. Τα ενεργά κρούσματα, τα είχαμε παρουσιάσει και εδώ το channel εκείνες τις μέρες, έλεγαν 450, αν θυμάμαι καλά, Παναγιώτη. Νομίζω μαζί ήμασταν εδώ και το λέγαμε 430 με 450. Άρα πλησιάζουμε ξανά εκείνον τον αριθμό των ενεργών κρούσματων, με τα δύο νοσοκομεία να πιέζονται και να δέχονται πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό το είπαμε μέσα στην εβδομάδα. Και τον κύριο Παπασιτηρίου είχαμε εδώ και τα στοιχεία από το Μαμάτσιο είπαμε. Είναι δύσκολη κατάσταση. Έτσι. Να δούμε ένα απόσπασμα να δώσαμε κυρία Παπαβαγγέλου σήμερα, έτσι, και έχουμε να συνεχίσουμε. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 916 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ ανέρχεται σε 527 άτομα, ενώ ακόμα 96 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ενημέρωση της Επιτροπής μας από την υπεύθυνη επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ, κυρία Κοντοπίδου, αλλά και τον καθηγητή κύριο Σωτήρη Τσιόδεα, τα κύρια χαρακτηριστικά της προηγούμενης εβδομάδας ήταν η περαιτέρω μείωση του αριθμού των νέων κρουσμάτων αλλά και των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία. Παράλληλα όμως, βλέπουμε τόσο στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, όσο και στην περιοχή της Κοζάνης, αυξημένο αριθμό κρουσμάτων που αποτελούν κίνδυνο για νέα αύξηση. Όχι μόνο τοπικά, αλλά και γενικά στη χώρα μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι είναι η πρώτη εβδομάδα που ο αριθμός των συνανθρώπων μας που βγήκε από τις ΜΕΘ ήταν μεγαλύτερος από αυτούς που διασωληνώθηκαν.
ξεκάθαρα επιτέλους. Αυτή την εβδομάδα μειώθηκε και ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό σε σχέση με τις προηγούμενες όλες εβδομάδες. Η μείωση των διασωληνωμένων ασθενών και των θανάτων άρχισε πολύ να έρθει. Ένας από τους βασικούς λόγους που δεν επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις μας είναι η εξαιρετικά υψηλή διασπορά της λίμωξης στην κοινότητα. Και ναι, είμαστε χαρούμενοι που πετύχαμε τη μείωση του δεύτερου πανδημικού κύματος. Είμαστε χαρούμενοι που μειώθηκε ο λεγόμενος δείκτης RT, ο λεγόμενος δείκτης αναπαραγωγής. Αλλά πρέπει να γίνει σαφές ότι με βάση τον αριθμό των ενεργών κρουσμάτων, ο κίνδυνος παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Είναι πολύ εύκολο με μια μικρή χαλάρωση τις επόμενες δύο εβδομάδες των γιορτών να δούμε μια εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, αλλά και πάλι πίεση ασφυκτική στο ΕΣΥ. Για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, να γίνει πιο κατανοητό αυτό, ας πούμε ότι έχουμε μια περιοχή με σημαντικό αριθμό ενεργών κρουσμάτων λόγω του δευτέρου πανδημικού κύματος, όπου όμως σήμερα, παραμονές των γιορτών, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι σημαντικά μειωμένος. Μάλιστα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Βελβεντού, τον κύριο Μανώλη Στεργίου. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Αν θυμάμαι και αν άκουσα καλά, 5 λέει τα κρούσματα στο Βελβεντού. 6. Ένας αριθμός που αναφέρθηκε είναι 6, αλλά νομίζω ότι είναι αθρηστικά από την εβδομάδα. Ναι, αθρηστικά, ναι, αυτό, ναι. Αθρηστικά, όχι. Αλλά όμως, ναι, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό που ζητούσαμε χθες από τον Υπουργό να μας ενημερώνει, δεν το εφαρμόζουμε. Πού να ξέρουμε και από πού να το μάθουμε. Το μόνο πράγμα που επιμείναμε πολύ και όλοι να γνωρίζουμε τα κρούσματα για να μπορούμε να κάνουμε. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο κ. Στρομιλόπουλος γι' αυτό. Θέλω καταρχήν να σας ρωτήσω όμως, αν συμφωνείτε ή όχι με την υποβολή ολικού lockdown σε όλη την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, τη στιγμή που ακούγαμε από το πρωί, διαβάζαμε ότι υπήρχε σκέψη μόνο για τους τρεις Δήμους. Και Βελβεντό, Στέργια, όχι. Συμφωνείτε με αυτό? Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ καταρχάς για το ολικό lockdown, γιατί είναι και πολύ σκληρό, ένα. Και δεύτερον, δεν συνδυάζεται και με κάποια αντίμετρα, διότι όπως ανάφερα και χθες στον Υπουργό, έχουμε σοβαρό οικονομικό θέμα. Όλος ο υπουργός κόσμος θα καταρρεύσει μετά από 2,5 μήνες lockdown και φαντάζομαι ότι δεν θα σταματήσουν την μέρα του Χριστουγέννου, όπως είπε η Οφησίνη Ανακοίνωση. Θα πάει και παραπίσω, νομίζω δηλαδή, έτσι, από ό,τι κατάλαβα, γιατί μόνιμα όταν έπαιρναν τέτοια μέτρα, είχε και μια εβδομάδα παράταση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση, μην την παίρνετε σοβαρά υπόψη. Εκείνο που είπα είναι ότι δεν μπορεί να ανακοινώνουν τόσο σκληρά μέτρα, χωρίς να υπάρχει και μια ανακοίνωση που να λέει πώς θα καλυφθεί η τοπική οικονομία. Ίσως αυτό πάει σε δεύτερο επίπεδο από Δευτέρα. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν από Δευτέρα. Βεβαίως υπάρχει άλλο ένα επίσης πρώτο επίπεδο για το τι περισσότερο γίνεται στις υγειονομικές δομές της πατρίδας και ειδικά εδώ πέρα της δικής μας περιφερειακής, εννοείται τι καινούργιο προσθέτεται για να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Βλέπουμε έναν κόσμο να αγωνίζεται πάρα πολύ σκληρά, το νοσοκομείο Κοζάνης εκεί πέρα σημειοφόρος, ο τοπικός ΕΟΔΗ επίσης, το νοσοκομείο του Λεμαίδας επίσης. Λοιπόν, και όλα τα περιφερειακά κέντρα υγείας, δεν ξέρω τι θα προστηθεί αυτές τις μέρες που να τους κάνει με μεγαλύτερο έτσι, συντελεστή αποτελεσματικότητα απέναντι στην πανδημία. Και, εν πάση περιπτώσει, όπως ανέφερε στην αρχή, ανακοινώνονται μέτρα χωρίς να ξέρουμε αν θα υπάρχει ένα αντίμετρο σοβαρό για την περιοχή. Ναι. Τι αντιδράσεις έχετε αυτό, έτσι, τι κλίμα έχετε εκεί από τους συμπολίτες σας? Πού να το γνωρίσουμε το κλίμα? Όχι, λέω μήπως. Στην αρχή από το πρωί. Λοιπόν, δεν βγαίνουμε γιατί εντάξει, υπάρχει και ο σχετικός περιορισμός, αλλά υπάρχει και πολλή δουλειά γιατί τελειώνει ο χρόνος. Από τα λίγα τηλέφωνα που μπόρεσα να. Έτσι, που με πήραν, είναι αρνητικός ο κόσμος. Απ' την άλλη μεριά, πάλι υπάρχει και ο φόβος, γιατί δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Ότι κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε, να ξεπερδέψουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, εάν οι επιδημιολόγοι και οι λοιμοξιολόγοι και όλες οι επιτροπές εκεί πέρα από την πρωτεύουσα αποφάσισαν ότι αυτό είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, εντάξει, ας πούμε ότι τον αποδεχόμαστε. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εκείνο που με ανησυχεί πιο πολύ είναι αυτό που σας είπα, ότι έπρεπε να υπάρχουν και παράλληλα μέτρα τόσο για την υποστήριξη των υγειονομικών δομών, όσο και για τον εμπόριο, για τον οικονομικό τομέα. Μάλιστα, που είναι σίγουρα σημαντικό. Κύριε Δήμαρχε, θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε για την πρώτη αντίδραση. Καλά. Για χαρά. Και εγώ ευχαριστώ. Μάλιστα, γι' αυτά στο. Να πούμε ότι αυτή την
Ώρα έχουμε θέματα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, γιατί μπήκε το θέμα από την αρχή, ήταν προβλεπόμενο ότι θα μπει και με μια επερώτηση του κυρίου Γιαννακίδη και με παρέμβαση της αντιπολίτευσης για το τι... Μου λέει, υπάρχει θέμα, μου λέει. Ναι, για το τι κόμισε ο κ. Χρυσοχοίδης χτες, για το τι είπε και τι δεν είπε, για το ποια είναι η στάση της περιφέρειας εδώ και δύο μήνες, το lockdown και μια, πολλά άλλα ζητήματα. Βλέπω εδώ, προσπαθώ να κοιτάξω να δω το βίντεο της live ενημέρωσης. Εντάξει, θυμίζω ότι το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο είναι έκτακτο με αποκλειστικό θέμα της ΒΠΕ, έτσι. Προφανώς το έχουν τελειώσει το θέμα και συζητάνε τώρα για τον κορονοϊό. Μου λένε αν είναι κλειστά τα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει ότι να είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Πώς θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ όταν υπάρχει παγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 6. Ναι. Ποιος θα πάει στο σούπερ μάρκετ μετά τις 6. Εντάξει, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Εμείς την προκοινούσαμε με Αθήνα και μας ενημέρωσαν το συγκεκριμένο μέτρο. Δηλαδή, πώς εφόσον υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 6, θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ μετά τις 6. Και επίσης υπάρχει ένα θέμα, τα φαρμακεία είχαν αναπροσαρμόσει πάλι το ωράριο, είχαν γυρίσει στο κανονικό. Mm-hmm. Υποθέτω τώρα ότι ούτε τα φαρμακεία θα είναι ανοιχτά μετά τις 6. Πλην των δύο είναι ουσιαστικά. Αυτά που διανυκτερεύουν. Αυτά όλα αλλάζουν. Δηλαδή, όταν απαγορεύεται η μετακίνηση, η κυκλοφορία από τις 6, θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ μέχρι τις 8.30. Και τι θα λέει ο κόσμος. Φαντάζομαι αυτές οι διευκρινήσεις θα έρθουν σιγά-σιγά. Ναι, υποθέτω, αλλά τώρα αυτά τα σούπερ μάρκετ. Η λογική λέει το συγκεκριμένο πράγμα. Έτσι. Ειδικά για σούπερ μάρκετ. Τώρα, αν έρθει διευκρίνηση και πει ότι εγώ θα πω, αν έρθει διευκρίνηση και πει ότι τα σούπερ μάρκετ ήταν ανοιχτά. Ναι, τι. Μέχρι τις 8.30. Ωραία. Έχει να πέσει το εξαράκι. Δηλαδή, το εξαράκι θα γίνει διαράκι ξαφνικά. Θα στέλνει συνέχεια δύο, θα βγαίνουν όλα, θα πάνε στα σούπερ μάρκετ και δεν υπάρχει καμιά απαγόρευση. Ακριβώ. Εντάξει. Πάντως, μην πανικοβάλλεται ο κόσμος τώρα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αύριο στο σούπερ μάρκετ τις ώρες αιχμής να μην έχουμε συνωστισμό, έτσι, επειδή δεν θα έχουμε και τη λαϊκή, από ό,τι φαίνεται ή από ό,τι λένε τα μέτρα. Τώρα, αυτό είναι ζήτημα τώρα, Ζήση. Γιατί είναι μεγάλο ζήτημα. Γιατί είναι και το Μάρτι και όχι μόνο. Ναι. Δηλαδή, τώρα ο κόσμος, επειδή είναι και γιορτές, θα ήθελα να πάρει κάτι παραπάνω. Ελπίζω να μαζευτεί πολλοί κόσμος στο σπίτι. Εσύ έχεις την εικόνα ότι σήμερα, ας πούμε, δεν έγινε. Εγώ έχω την εικόνα ότι σήμερα, τώρα, στην ώρα που μιλάμε. Έξω στο κέντρο Κοσδάνης και της Πτολεμαϊδας γίνεται χαμός. Αυτό σου λέω. Εγώ επειδή από το πρωί μου μετέφερα τώρα μια εικόνα η οποία μου έλεγαν, ας πούμε, είναι σαν να έχουμε παραμονές Χριστουγέννων. Φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος δεν θα φοβήθηκε ενδεχομένως την ανακοίνωση που ερχότανε και πήγαινε να ολοκληρώσει κάποιες δουλειές ή να πήγε να ψωνίσει ενδεχομένως. Έτσι. Έχουμε τώρα τον κύριο Δραγατσίκα, ας πούμε, για παράδειγμα, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, ο κύριος Δραγατσίκας. Κύριε Δραγατσίκα, ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την απαγόρευση. Τώρα δεν πρόλαβε να ανοίξει το click away. Τίποτα, παιδιά. Είναι έλεος πραγματικά αυτό που συμβαίνει. Και άλλη μια φορά η Κοζάνη γίνεται πειραματόζω. Τι είπατε, δηλαδή, είπατε. Είναι... Για όλα αυτά το Λιανεμπόριο και για όλα αυτά η Δυτική Μακεδονία και η Κοζάνη, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λέτε ότι είναι... Τι θα πούμε στα παιδιά μας, τι θα πούμε στις οικογένειές μας δηλαδή. Εδώ μιλούσαμε για επιβίωση, μας άνοιξαν ένα click away με τα 1000 ζόρια να δουλέψουμε και τελικά τα κλείνουν όλα. Με τι θα ζήσουν οι οικογένειες, με τι θα ζήσουν δηλαδή να μας πούνε. Με το ένα χιλιάρικο, με τα 800 ευρώ. Όλοι πήραν λεφτά εκτός από εμάς. Όλοι πήραν λεφτά εκτός από το λιανεμπόριο. Και εκτός από τα φυσικά πρόσωπα. Κανένα βοήθημα απολύτως δεν πήραμε. Και απορώ που είναι οι τοπικές αρχές. Απορώ που είναι οι βουλευτές μας πάλι. Οι βουλευτές σήμερα μια αφωνία. Ναι. Άφων είναι εδώ και πολύ καιρό. Άφων είναι εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή θα πρέπει να γίνεται ένα lockdown για να μιλάμε με όλους. Αυτό θα γίνεται, θα μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό και μετά θα μιλάμε. Είναι σωστά πράγματα αυτά. Πού είναι το ηθικό της υπόθεσης. Απλή ηθική και απλό σεβασμός. Σεβασμός στον πολίτη, στον λιανεμπόριο, στον επιχειρηματία, στον εργαζόμενο που δουλεύει στην επιχείρηση. Καταλαβαίνω ότι μεταφέρεται μια γενικότερη οργή του. Αυτό που ζούμε είναι κατάντια. Είναι κατάντια και είναι κρίμα. Γιατί αυτή τη στιγμή καταστρέφεται ένας ολόκληρος κλάδος, όχι στην Κοζάνη και στη Δυτική Μακεδονία, αλλά σε όλη τη χώρα και δεν τους καίγεται καρφί. Σε κανέναν. Αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Δραγατσίκα, τι κατάσταση επικρατεί στην αγορά ενδεχομένως. Υπάρχει κόσμος έξω. Υπάρχει κόσμος έξω που θέλει να ψωνίσει. Για να προλάβει... Υπάρχουν ανάγκες στα σπίτια. Ναι. Δύο μήνες κλειστά είμαστε, χωρίς να πάρουμε μία βοήθεια. Για τα φυσικά πρόσωπα μιλάω. Έτσι πήρε η επιχείρηση μία επιστρεπτέα προκαταβολή και κάτι έγινε.
2.000 και 4.000. Ο Οκτώβριος δεν συνυπολογίστηκε πουθενά. Το ΕΦΚΑ δεν μειώθηκε ποτέ. Τι είναι αυτά από τα πράγματα? Κύριε Δραγατσίκα, μετά και από αυτή την εξέλιξη που θα κρατήσει σίγουρα μια εβδομάδα και μια εβδομάδα στην οποία έστω με το click away ελπίζατε σε κάποια, γιατί είναι εντάξει, εορταστική. Και θα δούμε τι θα γίνει μετά και τη δεύτερη εβδομάδα. Τώρα εδώ τι πρέπει να απαιτήσετε, τι πρέπει να ζητήσετε. Τώρα θα μου πείτε πρόωρο αυτό. Το λιγότερο που μπορούμε να ζητήσουμε εμείς είναι το μέτρο της Γερμανίας. Το 75% του κύρου είναι το λιγότερο. Γιατί εμείς είμαστε κλειστά από τον Οκτώβριο. Στην περιοχή, ναι. Σωστά. Το οποίο δεν έχει συνυπολογιστεί πουθενά, έτσι. Σας λέω ότι εμείς τον Οκτώβριο τα πληρώσαμε όλα κανονικά. Όλα. Και από πού κόψαμε? Κόψαμε από εμάς και από την οικογένειά μας, έτσι. Γιατί κάποια πράγματα πρέπει να πληρωθούν. Κύριε Δραγατσίκα, επειδή το είχαμε πει εδώ πρώτη από το Top Channel και τότε, φαίνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης δεν αντιμετωπίστηκε όπως θα έπρεπε, γιατί είναι εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας. Φυσικά δεν αντιμετωπίστηκε όπως θα έπρεπε. Και ίσως θα έπρεπε να είναι πιο πιεστική. Πιο πιεστική από τη στιγμή που δεν βλέπουμε να υπάρχει κατανόηση, θα έπρεπε να είναι πιεστική καθημερινά. Κάθε λεπτό και κάθε ώρα θα έπρεπε να είμαστε πιεστικοί τελικά. Ναι, γιατί πρέπει να ισχυθεί πολύ περισσότερο εμπορικό κόσμο τη Κοζάνη, τη Εορδέα και των άλλων περιοχών σε σχέση με άλλε περιοχέ τη χώρα. Μα εμεί πληττόμαστε τόσα χρόνια, πληττόμαστε από την πάυση τη ΔΕΗ. Θα έχουμε μπροστά μα την απολιγνητοποίηση, έχουμε ένα μέλλον μπροστά μα αυτό. Και βλέπουμε ότι μα αντιμετωπίζουν και ω κατώτερου από του άλλου. Όχι δεύτερη κατηγορία πολίτε, τρίτη κατηγορία τελικά είμαστε. Μάλιστα. Κρίμα για το λιανεμπόριο, κρίμα για την περιοχή μα. Κρίμα. Καλή συνέχεια, κύριε Δραγατσίκα. Καλά κουράγια. Καλά. Τι να πούμε τώρα. Επίσης. Τα απ' όλα, κύριε Δραγατσίκα. Νομίζω ότι υπάρχει και άλλη πλευρά και η οργή του εμπορικού κόσμου τώρα. Υπάρχει το ζήτημα της υγείας. Υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχει το click away, άνοιξε και έκλεισε. Η οργή του κύριου Δραγατσίκα φανερώνει για την οργή του εμπορικού κόσμου, η οποία είναι δεδομένο ότι υπήρχε και αυτή την εβδομάδα με το click away. Έτσι, αυτά που μας μεταφέραν πολλοί έμποροι για το τι αντιμετώπιζαν. Θα χρειαστεί μια εκπομπή ολόκληρη για να τα πούμε. Πάντως να πω εδώ ότι υπάρχει και ο κλάδος, παραδείγματος χάρη των βιβλιοπωλείων, εδώ μου στέλνει ο γνωστός φίλος του το Τσάνιλο, ο Δημήτρης Μόσχος, ότι φορτωθήκαμε να κάνουμε πράγματα, λένε οι βιβλιοπόλες, έτσι. Πήραν πράγματα, σου λέει. Ναι. Και τώρα θα τα κλείσουμε. Τι θα κάνουμε, θα τα πουλήσουμε με e-shop, με delivery, με πώς θα πουλήσουμε στα βιβλιοπωλεία, που ξέρουμε πώς λειτουργούν, έτσι, ειδικά συνοικιακά βιβλιοπωλεία και μικρά βιβλιοπωλεία που υπάρχουν στις πόλεις σαν τις δικές μας. Εν τω μεταξύ, η εικόνα από την οποία μάλλον είπες και εσύ και την ξέρεις γιατί σου στέλνουν μηνύματα είναι ότι και στα σούπερ μάρκετ βλέπω ένα χαμό τώρα τις τελευταίες ώρες. Τώρα θα γίνει εντάξει. Θα ναι. Αδικαιολόγητος γιατί εντάξει, μέχρι τις 6 θα είναι ανοιχτά. Ακριβώς, σίγουρα. Μέχρι τις 6 τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά. Τώρα για τις 8 που λέτε για 7 και καθημερινά 7 και 7.30. Εγώ δεν βρίσκω καμία λογική. Δηλαδή δεν μπορεί να κλείσουν να ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ να είναι ανοιχτά μέχρι τις 8.30. Τη Δευτέρα και να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορία μέχρι τις 6. Δηλαδή, ακριβώς. Εκτός να κάνουν delivery, μισό λεπτό. Αλλά δεν το ξέρω αυτό. Αν κάνουν delivery και έχουν κλειστεί την πόρτα. Ναι, αλλά είναι δεδομένο ότι ένας πολίτης μετά τις 6 δεν μπορεί να πάει σε αυτό. Η απαγόρευση κυκλοφορία, ουσιαστικά τα SMS θα ισχύσουν για μετά τις 6. Θα ισχύει ό,τι ισχύει σήμερα για μετά τις 10. Ναι. Δηλαδή εργασία, φαρμακείο και θέμα υγείας. Πρόσεχε τώρα, εδώ στην εργασία καλά το είπες. Αυτό αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη. Εργάνει και εργοδότη. Του εργοδότη μόνο από και προς την εργασία. Δηλαδή, πάω από το σπίτι μου στη δουλειά μου. Ναι. Έτσι το διάβαζα πριν έρθουμε στο δελτίο ψάχνοντας όλα τα μέτρα. Έτσι. Τώρα, προφανώς όλα αυτά θα συζητηθούν. Θα οριστικοποιηθούν. Εντάξει, πρέπει να δούμε και το ΦΕΚ που βγήκε για τη Δυτική Αττική, ας πούμε. Ναι, αυτό δεν κυκλοφόρησε, δεν θα έπρεπε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν το δει αυτό έτσι. Μήπως πηγαίνουμε με βάση του προηγούμενου ΦΕΚ, αλλά απλά αλλάζουμε τις ώρες. Δεν το ξέρω. Σου λέω, φαντάζομαι να βγει καμιά απόφαση στα σούπερ μάρκετ ανοιχτά μέχρι τις 8.30. Πώς θα πας στο σούπερ μάρκετ μέχρι τις 8.30. Μέχρι τις 8.30, που είναι μέχρι τώρα. Ναι, πώς να πας. Τι θα στέλνεις, ποια απαγόρευση. Ναι. Τέλος πάντων, μεγάλο θέμα κι αυτό. Φυσικά γίνεται μεγάλο. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Χαρδαλιά, το 73% περίπου των κρουσμάτων στην περιοχή μας οφείλεται σε μετακινήσεις και επισκέψεις. Σε σπίτια, εννοείς. Ναι. Κάποιοι πληροφορίες στο Channel, από έγκυρες πηγές, λένε, και αρμόδιους φορείς της αυτοδιοίκησης ίσως, λένε ότι τα τελευταία κρούσματα των τελευταίων ημερών παρατηρούν συγκεκριμένα έτσι ένα όνομα. Μικρό. Δεν κατάλαβα. Στα ονόματα. Ναι. Των κρουσμάτων ναι. Που εντοπίζονται στις περιοχές, α. Παρατηρείται ένα όνομα ναι, ναι. Που δεν είναι ο Παναγιώτης ούτε Ζήσης. Εννοείς. Καλά. Τέλος πάντων.
Εντάξει, όνομα που είχε ονομαστική εορτή πρόσφατα. Εντάξει, αυτό είναι. Επίσης, πολύ σημαντικό, αυτό που ο κύριος Στρομνόπουλος σε ρώτησε στο channel, θα τα δούμε, γιατί μια και τα πιάσαμε, ότι επιβεβαιώνει ότι μικρές αστείες διασποράς σε όλο τον νομό ήταν εκκλησίες που λειτουργούσαν το παράνομο. Εντάξει, ενοχλήθηκε από τη λέξη, αλλά παράνομο είναι. Okay. Παράνομο. Ναι. Εκκλησίες, καφενεία, κομμωτήρια, κομμώτρες που έγιναν σε σπίτια. Συγκεντρώσεις σε σπίτια. Πάρτι! Σε σπίτια που δεν είχα ρεύμα, μας το νεαρών. Πει ο κ. Στρομνόπουλος. Νεαρών, έτσι. Έτσι. Mm-hmm. Και είπε ο κ. Στρομνόπουλος, θα το δούμε κιόλας. Αν μπορούμε να το δούμε τώρα το βίντεο, το πρώτο του κ. Ρωμιόπουλου, Χρήστο. Γνωρίζουμε αυτά και πολλά περισσότερα. Απλά να με επιτρέψετε και πάλι δεν θέλω σεβασμούς. Δεν θέλω λεπτομέρειες. Δεν θέλω σε ποιά. Τα επιβεβαιώνω. Αν μη τι άλλο, απλά να πω μόνο το εξής, ότι επιτρέψτε μου να κάνω ένα μικρό δικό μου σχόλιο, επειδή πιστέψτε με, πρώτα απ' όλα βάζω το Θεό στη ζωή μου και μετά όλα τα άλλα. Το παράνομο με την Εκκλησία, δεν λέω ότι ήταν ενδεχομένως ο δόκιμος ο τρόπος να λειτουργούν έτσι, αλλά δεν με εκφράζει αυτό το επίθετο στη λειτουργία μιας Εκκλησίας που στην ουσία απευθύνεται, πιστέψτε με, σε αλήθειες ουσιαστικές. Μπορεί να μην άπονται των συναισθήσεών μας, αλλά είναι σημαντικές και τις έχουμε και αυτές ανάγκη της αλήθειας, την αλήθεια. Οπότε, συμφωνώ σε οτιδήποτε έχετε πει και πιστέψτε με, και πολλά περισσότερες τέτοιες καταστάσεις, μυστικές, κρυφές, σε πάρτι, σε σπίτια χωρίς ρεύμα, νεαρών ατόμων. Πολλά ξέρουμε. Ο ρόλος μας δεν είναι να καταγγείλουμε. Ο ρόλος μας είναι να συνεργαστούμε με την πολιτική προστασία την τοπική και να έχει και αυτή να αποκτήσει επιτέλους τις αρμοδιότητες που της αναλογούν, που μπορεί να λάβει εις πέρας. Να κάνει αυτούς τους ελέγχους που πρέπει να κάνει. Επουδενή δεν θα είμαστε αυτοί όμως που θα καταγγείλουμε στην αστυνομία κάτι. Μάλιστα. Επιστροφή. Εδώ. Ο επίτιμος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, ο κ. Γιώργος Βόλης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τώρα, κύριε Βόλη, μια πρώτη αντίδραση. Ακούσαμε και τον κύριο Λαγατσίκα. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι τραγικά για τον εμπορικό κόσμο της πόλης και της περιοχής. Αν αυτό που πραγματικά βγαίνει μέσα από την ψυχή μου και είναι η φωνή, πάει να πει ότι έχω και εγώ δύναμη αυτή τη στιγμή να πω δυο κουβέντες. Αυτός ο ξαφνικός θάνατος, διότι αυτές οι ξαφνικές αποφάσεις, χωρίς να είναι ενημερωμένοι και οι βουλευτές και οι τοπικοί άρχοντες, σημαίνει πάρα πολλά. Ιδίως εμείς, που κρατούμε ζωντανή την πόλη και δίνουμε κίνηση στην αγορά, δηλαδή η τοπική μας αγορά. Ξέρετε πολύ καλά ότι εκρίσαμε αυτή η περιφερειακή ενότητα Κοζάνη 4 φορές από το Μάρτιο. Είναι έτσι? Ναι. 4 φορές. Το Πάσχα ο μισός ο τζίρος είναι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και ο άλλος, ο μισός, ο τζίρος, είναι αυτή την εβδομάδα των Χριστουγέννων. Όταν αυτοί οι δυο οι περίοδοι, όλα αυτά τα χρόνια που γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει εμπόριο, είναι κλειστά τα μαγαζιά, σημαίνει θάνατος του εμπόρου. Αυτή είναι και η αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν. Όταν αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε κι εμείς τα κρούσματα από 69, 60, 47, 37 να έχουν καθοδική πορεία, να κλείσει η αγορά της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Δεν να απομονωθούν, για μένα η γνώμη μου, να απομονωθούν οι αιστείες των κρουσμάτων και οι μόνοι που πραγματικά δεν έχει μετάδοση τον κίνδυνο της διασποράς αυτού του ιού είναι η τοπική μας αγορά. Γιατί μια ζωή να πληρώνουμε εμείς το μάρμαρο και συγκεκριμένα η πιο αδικημένη πόλη της χώρας, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Είναι αδικημένη. Αν ήμουν σκηνοθέτης, αγαπητέ Παναγιώτη, ανεβάζω λίγο τον τόνο και βρίσκω τη δύναμη, αν ήμουν σκηνοθέτης και πραγματικά έφτιανα ένα θεατρικό έργο, ο τίτλος που θα ήταν και θα έλεγε ήταν θα ήταν «Βρήκαν και φτιάχνουν». «Βρήκαν και φτιάχνουν». Δεν είναι δυνατόν αυτή την περιοχή να είναι στοχοποιημένη. Για μένα είναι στοχοποιημένη.
Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν συνέχεια να κλείνει αυτή η περιοχή. Μπορούσαν κάλλιστα να βρουν τρόπους πώς να απομονωθούν οι αιστείες των κρουσμάτων. Δεν είμαι γιατρός. Δεν είμαι γιατρός. Αλλά οι αιστείες των κρουσμάτων αυτόν τον καιρό έπρεπε να απομονωθούν και να δώσουν λύσεις. Πέστε μου, υπάρχει πρόβλημα στα καταστήματα της Περιφερειακής Ενότητας Κουζάνης όταν δεν μπαίνει πελάτης στα μαγαζιά μας? Μάλιστα. Ναι, τώρα, τι να... Το λέω με αίσθημα, διότι τι να πω, δεν έχω άλλη δύναμη, αλλά βρίσκω δύναμη, γιατί αυτή είναι η αγορά, είναι αυτή που κρατάει ζωντανή την κοινωνία και ζωντανό αυτόν τον τόπο και όχι αυτόν τον τόπο. Το λέω με παράπονο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι νοικοκύριδες, δεν έχουν άλλες δυνάμεις ψυχικές και οικονομικές. Δεν έχουν. Δεν έχουν πραγματικά άλλες οικονομικές και ψυχικές δυνάμεις. Ποιον άνθρωπο εγώ αυτή τη στιγμή θα βγω και να τον πω ένα λόγο κοιτάζοντας στα μάτια? Ποιον θα πω, τι να του πω εγώ αυτόν τον άνθρωπο? Τι να του πω? Κύριε Σβόλη, σας ευχαριστούμε. Καταλαβαίνουμε την οργή του εμπορικού κόσμου, τη μετέφερε και ο κύριος Δαγατσίκας λίγο πριν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Αγαπητέ Ζήση, γιατί σε κατάλαβα, αγαπητέ Ζήση, σας εύχομαι και εσένα και τον Πάνο. Αυτή τη στιγμή όλα τα μαγαζιά ήταν εφοδιασμένα με τα εμπορεύματα για την περίοδο των Χριστουγέννων. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι θα γίνουν στόκ ανά πάσα στιγμή και το εμπόρευμα χάνει την αξία του, χάνει τα πάντα, και όταν με κλειστό το μαγαζί αυτή την περίοδο με κλειστά τα μαγαζιά ο έμβορος, πες μου τι να του πει ο κάθε ένας αυτόν τον άνθρωπο όταν μέχρι τα Χριστούγεννα είναι κλειστός. Όταν μέχρι τα Χριστούγεννα είναι κλειστός με χιλιάδες υποχρεώσεις, άρα τι αντισταθμιστικά πρέπει να δώσει η κυβέρνηση για να κρατήσει έστω ζωντανό αυτόν τον κόσμο? Τι μέτρα αντισταθμιστικά? Πέστε μου αυτή την περίοδο, όταν σας είπα η μια εβδομάδα πρώτα Χριστούγεννα και η μια εβδομάδα πρώτου Πάσχα που ήμασταν κλειστά, ήταν όλος ο ζήρος. Πέστε μου εσείς τι μέτρα αντισταθμιστικά πρέπει να δώσει η κυβέρνηση για να κρατήσει ζωντανό τη μεγαλύτερη μάνα της οικονομίας και είναι στην περιοχή μας. Επιχείρηση με 600.000 επιχειρήσεις και 600.000 εργαζόμενοι. Πέστε μου εσείς τον τρόπο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Σβόλη. Εσείς τον τρόπο πώς θα κρατήσει ζωντανή αυτό το κύτταρο που είναι η σπονδυλική στήρη της οικονομίας. Πέστε μου εσείς. Ευχαριστούμε, κύριε Σβόλη, έχετε δίκιο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλά κουράγια. Καλό βράδυ, καλώς ήρθατε, κύριε. Είδαμε τι είπε και ο κύριος Ρωμιόπουλος. Ο κύριος Σβόλης κραυγή αγωνίας, ούτως ή άλλως. Ναι. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση, λέω εγώ. Ναι, για πες. Για τη λαϊκή αγορά. Αναμένεται ένα τηλέφωνο από την Αθήνα, ώστε να έχουμε... Εκτάκτως, επειδή είναι μια μέρα ακριβώς... Πιθανό. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι. Τελική απόφαση τώρα είναι του κυρίου Χαρδαλιά, να υποθέσω. Στον κύριο Σταμπολίδη, νομίζω, απευθύνεται το ερώτημα. Ναι, αλλά η τελική απόφαση. Ναι, προφανώς. Εγώ εκτιμώ ξανά ότι δεν θα υπάρχει κάτι. Είναι πολύ δύσκολο. Να επαναλάβουμε το κάνουμε. Αλλά... πιο λιανό. Πιο λιανό. Αδόκιμο. Ο Δήμος Κοζάνης αυτή τη στιγμή και ο κύριος Κυριακής προσπαθούν να πείσουν τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου, τον κύριο Σταμπολίδη, να πείσει, υποθέτω, την πολιτική προστασία. Να γίνει αύριο λαϊκή στην Κοζάνη. Ναι. Η ώρα είναι 8 παρά 10. Είναι έτσι. Όλα είναι στον αέρα. Το τηλέφωνο. Η απόφαση είναι να μην γίνει. Ναι, όχι. Είναι τα μέτρα. Αυτό τώρα είναι μήπως αλλάξει. Τώρα, να σου πω τώρα, αν αλλάξει. Θα σου πει και ο κύριος Ορφανίδης και εγώ Τετάρτη θέλω να γίνω στην Ορδέα. Νομίζω δεν θα ανοίξει αυτή η. Εντάξει, προσπαθεί ο κύριος Κυριακίδης, αλλά δεν έχουμε κάτι. Έχουμε πολλά τηλέφωνα στο πάνελ. Καταλαβαίνω. Και μας λέει οι τηλεθεατές ότι θα πάει ο κόσμος όλο στο σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Αύριο. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι θα γίνει αύριο. Δεν το συζητώ αύριο στο σούπερ μάρκετ. Νομίζω πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, έλεγχος. Δηλαδή, αν αύριο κάπου πρέπει να γίνουν έλεγχοι, είναι στα σούπερ μάρκετ. Να τηρηθούν τουλάχιστον οι αποστάσεις και οι ουρές. Έξοδο στο μάρκετ που θα γίνουν, έτσι, νομοτελειακά θα γίνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορεί να γίνει αύριο.
Ας πούμε και ένα απόσπασμα από τόσα, από τον κύριο Σερομνόπουλος, ερώτηση του Ζήστη Τσιάβαδο και του Top Channel και να σχολιάσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συνέντευξη. Είναι δεύτερη ερώτηση. Απλά στο μοντέλο αυτό, να ξέρετε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την προέλευση του κάθε κρούσματος. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για την Κοζάνη, θα σας πω, η Κοζάνη κατέγραψε στην τελευταία εβδομάδα 136 κρούσματα. Ο Δήμος Κοζάνης. Από τα οποία περισσότερα από τα μισά, δεν θα επιτρέψετε μόνο το ακριβώς τον αριθμό, αλλά γνωρίζω, είναι από ένα θεραπευτήριο. Άρα λοιπόν μιλάμε για όχι πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, τα οποία είναι διάσπαρτα ενδεχομένως μέσα στην πόλη. Αντιθέτως, η Πτολεμαϊδα έχει μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, γύρω στα 150 τελευταία εβδομάδα, χωρίς να έχουμε σαφή μια συγκεκριμένη εστία. Το πρόβλημα δηλαδή πιο πολύ το εντοπίζουμε στην Πτολεμαϊδα αυτή τη στιγμή και από την περιοχή και επίσης και στο Δήμο Βοΐου. Αλλά σίγουρα το πρόβλημα στην Πτολεμαϊδα και πρέπει εκεί να δώσουμε λύση. Να δώσουμε λύση, έγκαιρη λύση και γρήγορη και σωστή. Άρα λοιπόν το μοντέλο αυτό δεν γνωρίζω κατά πόσο έχει συμπεριλάβει στα δεδομένα του ότι για την Κοζάνη τουλάχιστον ένα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων αφορά ένα μόνο εντοπισμένο χώρο. Προσωπικά θα σας πω ότι επειδή έχουμε τη διάθεση να εντατικοποιήσουμε την εργασία μας, αναμένουμε ενίσχυση υγειονομική στις ομάδες μας με προσωπικό, μετά από πίεση και της περιφέρειας και του υφυπουργού του κ. Κοντοζαμάνη, ο οποίος αποδέχθηκε αυτή την εισήγηση που έχουμε κάνει και έχω συντάξει εγώ ίδιος, να ενισχυθούν αυτές οι ομάδες, θα ενισχύσουμε και τους ελέγχους μας. Αυτό είναι σίγουρο. Ξαναλέω, δεν είναι όμως μόνο η έλεγχη η λύση. Αν με ρωτάτε αν με ανησυχεί η εικόνα της Κοζάνης σήμερα, εγώ θα σας πω, όσο και να φαίνεται περίεργο, ότι αρκεί να ερμηνευτεί σωστά ότι δεν είναι μια εικόνα που δηλώνει ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο. Έλα, ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον κύριο Κυριακίδη τώρα, τον αντιδήμαρχο της Κοζάνης. Κύριε Κυριακίδη, δεν ξέρω, το τηλέφωνο σας προφανώς έχει σπάσει, γιατί ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι τι θα γίνει αύριο με τη λαϊκή της Κοζάνης. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει? Κύριε Πιτσιάβα, για ακόμη μια φορά δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι σωστά ή λάθος. Δύσκολα τα πράγματα όμως. Η λαϊκή αγορά της Κοζάνης και μετά και με την τελευταία επικοινωνία μου με τον κύριο Σταμπουλίδη δεν θα λειτουργήσει αύριο. Αναστέλλονται οι λαϊκές αγορές. Οριστικό δηλαδή. Είναι κρίμα γιατί 150 άνθρωποι, έμποροι και παραγωγοί, θα αναγκαστούν τα προϊόντα τους που δεν θα διατηρηθούν να τα πετάξουν και θα πάθουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν ξέρω αν οι ειδικοί αποφάσισαν για μας. Περιμέναμε τις ανακοινώσεις, δεν περιμέναμε ότι και για τις λαϊκές αγορές. Που εντάξει υπάρχει πληθώρα κόσμου, αλλά πιστεύω ότι και σε άλλα, να μην ονοματίσω, και στα σούπερ μάρκετ υπάρχει κόσμος πολύς, αλλά... Βέβαια, αυτό λέγαμε τώρα, ναι. Είναι δύσκολη απόφαση, πολύ δύσκολη απόφαση. Δεν θέλω να κρίνω αν είναι σωστή ή λάθος. Αποφασίζουν οι πιο ειδικοί από εμένα. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή στη λαϊκή κάτω κάποιοι κλαίνε. Κλαίνε γιατί χάνουν τους κόπους τους. Δεν θέλω να λαϊκίζω. Και είναι και μία μέρα, εδώ. Είναι μία μέρα δηλαδή... Λίγες ώρες είναι, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η λαϊκή είναι έτσι. Ναι. Το μεταξύ ενημερωθήκανε χθες για τη δεύτερη μεγαλύτερη λαϊκή της Κοζάνης. Με τον κύριο Σταμπουλίδη προσπαθήσαμε μήπως το ΦΕΚ γραφτεί αργότερα, μήπως και μπορέσει να λειτουργήσει κάποιες ώρες έστω μέχρι το μεσημέρι λαϊκή, αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περιθώριο, ναι. Ναι. Κύριε Κυριακή. Είναι κρίμα για ακόμη μια φορά, κύριε Τσιάβα, που ξέρω και ποιο ώρα να μιλάω, χωρέσουμε γιατί το τηλέφωνο μου έχει σπάσει. Ναι. Για μια ακόμη φορά πληρώνουμε την ανευθυνότητα να μην εκφραστώ κάπως γιατί είμαστε στον αέρα, την ανευθυνότητα κάποιων ανθρώπων που στερούν το μεροκάμα τώρα από τέτοιους εμπόρους και τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών, τα καταστήματά μας είναι κλειστά, είμαστε στο πανελλήνιο στα πρώτα θέματα για κάποιους οι οποίοι δεν ξέρω αν πιστεύουν ή αν δεν πιστεύουν και δεν μας αφορά, επιτέλους πρέπει να συμμορφωθούν. Επιτέλους. Και πρέπει τα μέτρα και πρέπει οι επιβολές προς το μονάδα αυτές που πραγματικά θα τους αναγκάσουν να γίνουν αυτό. Ναι. Κύριε Κυριακίδη, είπαμε εδώ στο δελτίο στην αρχή ότι το πλήγμα είναι διπλό, διότι η λαϊκή της Κοζάνης με τα μέτρα που θα ισχύσουν για μια εβδομάδα δεν θα λειτουργήσει για δύο φορές εν μέσω Χριστουγέννων. Και αυτό θα φέρει πάρα πολύ κόσμο στο σούπερ μάρκετ. Ούτε την παραμονή των Χριστουγέννων. Ακριβώς. Αυτό δεν προκαλεί πανικό. Βέβαια. Δεν προκαλεί τους ειδημότες μας να τρέξουν στα σούπερ μάρκετ. Σίγουρα. Να δημιουργηθεί αναστάτωση. Δεν το προκαλεί αυτό το πράγμα.
Δεν ξέρω, κύριε Πισκιάδα, το τηλέφωνο μου και την ώρα αυτή που μιλάμε, ενημερώνουμε. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Είναι καλύτερο να ενημερώσετε τους παραγωγούς. Ναι, κύριε Κυριακίδη, σας ευχαριστούμε. Οφείλω να πω ότι επειδή ήμουν σε μια τηλεδιάσκεψη με το Περιφερειακό και τις Μηχανικές Περιοχές, είπαμε ότι να μαζέψουμε τα δελτία αποστολής των ανθρώπων αυτών και τα προϊόντα που τα φέρναν στη Λαϊκή ή τις παραγωγές τους, να διεκδικήσουμε κάποια αποζημίωση, γιατί πραγματικά. Να σας πω, κύριε Πισκόβα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ψωνίσει 5, 7, 3.000, 2.000 και μπορεί και πάνε χαμένα. Ναι. Υπάρχουν παραγωγοί που έχουν φορτωμένα τα αυτοκίνητα από σήμερα το πρωί για να τα φέρουν αύριο στη Λαϊκή. Τι θα γίνουν αυτά? Και μάλιστα οι άνθρωποι, επειδή μιλάω μαζί τους, είναι διατεθειμένοι, επειδή θέλουν να τα δωρήσουν στην πρόνοια του Δήμου, στις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη πραγματικά, δηλαδή ακόμα μια ανθρωπιά από αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, δεν θέλω, κύριε Πισκιάδα, να πω περισσότερα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους ανθρώπους, να τους ενημερώσουμε ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το διάστημα. Να είστε καλά, κύριε Κυριακίδη. Θέλω μια ερώτηση. Επειδή είστε αναπληρωτής δήμαρχος, δεν καταφέραμε να βρούμε τον δήμαρχο, ούτε τον δήμαρχο Ορδέας, ούτε τον κύριο Ζευκλή, ο οποίος μας είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί. Είστε αναπληρωτής δήμαρχος. Είδατε την κατάσταση, είδατε την εικόνα. Θεωρείτε ότι μήπως η Κοζάνη, επειδή τα μισά κρούσματα ήταν στη γνωστή ιδιωτική κλινική και τα άλλα μισά στο νόμο, ότι ίσως θα έπρεπε ο Δήμος Κοζάνης μαζί με Δήμους όπως είναι τα Σέρβια και το Βλεβεντό να μην μπει σε lockdown και να μπουν άλλες περιοχές όπως το Βόη και Ορδέα μόνο? Κύριε Πιτσιάβα, κοιτάξτε, είπα και νωρίτερα, δεν θέλω να του πω ούτε έξυπνος, ούτε να λέω παραπανίσια. Επειδή οι ειδικοί ξέρουν που, και εμείς ξέρουμε που είναι τα κρούσματα, αυτοί όμως αποφασίζουν κάτω από κάποιους συγκεκριμένους υγειονομικούς όρους και ιατρικούς. Τώρα, αν αυτοί έκριναν ότι έπρεπε να μπει όλος ο νομός ή έπρεπε να μπει μια περιοχή, ήταν η δική τους απόφαση. Εμείς, παρόλες τις αντιδράσεις μας, οφείλουμε να τις σεβαστούμε για το καλό. Αυτό που όμως θα ξαναπώ για ακόμα μία φορά είναι ότι πρέπει επιτέλους κάποιοι να συμμορφωθούν. Πραγματικά, γιατί δεν αξίζει η περιοχή μας να περνάει αυτά που τραβάμε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα στην κρίση, μέσα στην απολιγνητοποίηση και σε όλα αυτά που τραβάμε. Είναι κρίμα από το Θεό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Κυριακή. Καλό κουράγιο. Και καλά κουράγια. Καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επειδή ρωτούν πολύ και επειδή προσπαθούμε και εμείς τώρα αυτή την ώρα να τα κάνουμε όλα, να αποκρυπτογραφήσουμε λίγο το τι θα ισχύει μετά τις 6 το απόγευμα, για μια εβδομάδα. Έχουμε μπροστά μας τις εξαιρέσεις των μετακινήσεων αρχικά που ήταν από τις 9 μέχρι τις 10. Επιτρέπονται μετακινήσεις αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, εξαιρετικές περιπτώσεις υγείας και μικρή βόλτα κατοικίδιου, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, σε απόσταση κοντινή από την κατοικία. Σε ό,τι αφορά στην ατομική άθληση, αυτή δεν αφορά στην άθληση προπόνηση αθλητικών σωματείων, αυστηρά και μόνο στην ατομική άθληση σε συνθέσεις ως 3 άτομα κτλ. Αυτά είναι για αυτά που ισχύουν έως σήμερα μετά τις 10. Δηλαδή, έτσι, μετά τις 6, ακριβώς, από αύριο και για μια εβδομάδα, θα μπορείτε να βγείτε από το σπίτι μόνο για σύντομη βόλτα με το κατοικίδιο γύρω από το σπίτι, προσέξτε το, για εξαιρετικούς λόγους υγείας. Τώρα το εξαιρετικούς μπορεί να πει ο άλλος, εντάξει, ναι, το φαρμακείο. Για την υγεία, ναι. Για την υγεία, και για λόγους εργασίας. Ναι. Γι' αυτό εγώ είπα για το σούπερ μάρκετ. Τι θα πείτε, ότι πας στο σούπερ? Εκτός αν τα σούπερ μάρκετ κάνουν delivery. Να εξηγήσουμε εδώ, επειδή γίνεται χαμός, ότι αντιλαμβάνομαι ότι τα delivery θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Τα delivery, ναι, τι. Τα delivery. Δηλαδή γύρω και τα λοιπά, φαγητά, ό,τι έχετε, περίπτερα, από τις 6 τώρα, κανονικά. Τι θα γίνει με τα take away? Να υποθέσω ότι θα ισχύσει και αυτό με τα take away, θα συνεχίσουν από τις 6 και μετά. Θα ισχύει αυτό που ισχύει. Τώρα τα καφέ, ας πούμε, δεν θα πούμε ονόματα, τα γνωστά πέριξ. Ναι, ό,τι πουλάει καφέ, τέλος πάντων. Ναι, μπορεί να ανοίξει και μέχρι τις 7-8. Αν κρίνει ότι. Αν έχει κίνηση. Αν έχει delivery, μπορεί ναι, να πάει. Τα ζαχαροπλαστεία που έχουν κάποια delivery κιόλας. Όσα έχουν delivery. Εφόσον είναι ανοιχτά, επιτρέπεται κανονικά τόσο καιρό. Ναι. Δεν έχουν κλείσει αυτά. Τώρα, τεκαγούε θα μου πεις πώς θα κυκλοφορεί μετά τις 6. Νομίζω Παναγιώτη μέχρι το βράδυ θα έχουμε κάποιο φεκ. Ψάχνω να δω και το φεκ για τη δυτική αστική, δεν ξέρω. Ακριβώς επειδή το είπε τώρα ο κ. Κυριακίδης, μήπως καθυστερούσε για το φεκ να γραφτεί και δεν το μας έπιανε, ξέρω εγώ. Ναι, έστω να το πει. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και πριν στη συνομιλία, πριν το βγάλουμε, η ενημέρωση είναι ότι μέχρι το βράδυ, αντε αύριο το πρωί γρήγορα θα υπάρχει. Έτσι. Άρα,
νομίζω ότι. Να πούμε ότι προσπαθήσαμε να βρούμε, είπαμε, και τον Δήμαρχο Ερδέας και τον Δήμαρχο Κοζάνης και τον κύριο Ζευκλή. Ο κύριος Ζευκλής μίλησε με τρίτα σιγούρα, δεν ήταν σε θέση να ενημερωθεί, λέει, για να μιλήσει. Ο Περιφερειάρχης, να πούμε ότι είναι σε περιφερειακό. Και ήταν περιφερειακός, στο περιφερειακό, στο οποίο γίνεται ένας καυγάζης. Κάτι έγινε εκεί, μια ένταση. Κάνει μια ερώτηση ο κύριος Γιαννακίδης, γιατί τόσους μήνες δεν έγινε μια ειδική συνεδρίαση για την πορεία του κορονοϊού. Νομίζω ήταν αυστηρή και επάνω του κυρίου το Παλίδι εδώ και κάτι εκεί θα γίνει. Όλα αυτά είναι εν εξελίξη τώρα το δελτίο. Ακριβώς έτσι. Κάτι με τη ΒΠΕ έγινε, ζεις. Όχι, να πούμε για τον κύριο Ρωμιόπουλο. Ναι, για τον κύριο Ρωμιόπουλο. Έχουμε ολόκληρη συνέντευξη. Ο κύριος Ρωμιόπουλος ουσιαστικά ήρθε σήμερα σε μια έκτακτη συνέντευξη. Ας μαζί, Χρήστο, και δύο-τρία απλά, έτσι, άμα 10 δευτερόλεπτα, για να βλέπει ο κόσμος λίγο. Ναι. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Ρωμιόπουλος το τελευταίο διάστημα δεν μιλάει σε μέσα ενημέρωση. Ποτέ, γιατί... από την αρχή δεν μιλούσε, ναι, ουσιαστικά. Εντάξει, έχει μιλήσει σε κάποια. Ναι, και εδώ είχε βγει. Αλλά δεν μιλάει γιατί είναι και εντολή του ΕΟΔΗ αυτή, έτσι. Είναι επιλογή του. Ο κύριος Ρωμιόπουλος λοιπόν σήμερα ζήτησε άδεια από τον ΕΟΔΗ για να απαντήσει σε μια σειρά ζητημάτων. Παρέτηση, ο οποίος ο ΕΟΔΗ απάντησε και στον Δήμαρχο Κοζάνης για τα ράφια. Ακριβώς. Ναι. Σπάνια, επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ που ανέβηκε στη σελίδα. Έτσι. Πολύ σωστό. Σε μια σειρά έτσι, θεμάτων που τέθηκαν και κυρίως και στη χθεσινή σύσκεψη αλλά και δημοσίες και έχουν να κάνουν κυρίως με την χλάτιση. Μάλιστα, ο κύριος Ρωμιόπουλος ονόμασε και την τοποθέτηση του. Αναφέρθηκε μάλλον στην τοποθέτηση του κ. Τσεδακίδη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης. Πολλές φορές τον αναφέρω. Ναι, λέγοντας μάλιστα ότι μία από τις αφορμές που μίλησε ήταν και αυτή η. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Τσεδακίδη χθες μέσα μαζί της ενημέρωσης έκανε λόγο για κακή χνηλάτιση από τον ΕΟΔΗ. Ναι, και μία ενημέρωση του Ιατρικού Συλλόγου. Ναι. Ο κ. Ρωμιόπουλος μας είπε σήμερα ότι τηλεφώνησε στον κ. Τσεδακίδη για να το ρωτήσει αν εννοεί κεντρικά τον ΕΟΔΗ τοπικά. Και ότι ο κύριος Τσεβεκίδης του τηλεφώνησε και πριν την συνέντευξη, ναι, αλλά δεν μπόρεσε να. Ο κύριος Τσεβεκίδης λοιπόν είπε, σύμφωνα με τον κύριο Ρωμιόπουλο, ότι δεν εννοούσε τον τοπικό ΕΟΔΗ. Όταν όμως ο κύριος Ρωμιόπουλος του ζήτησε να κάνει μια διευκρινιστική δήλωση, πάντα σύμφωνα με τον κύριο Ρωμιόπουλο, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης είπε ότι δεν έχω χρόνο να κάνω διευκρινήσεις για κάθε δημοσίευμα. Αυτό τον ενόχλησε τον κύριο Ρωμιόπουλο, το είπε κιόλας. Έτσι. Δύο ώρες ήταν συνέντευξη να εξηγήσουμε τον κόσμο. Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα θεματάκι πολύ σοβαρό. Μεταξύ των δύο πλευρών, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να το ορίσω. Κ. Στομιόπουλος, που είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν θεωρούμε ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο στην περιοχή της Κοζάνης, εξηγώντας ότι τα περισσότερα κρούσματα, τα μισά κρούσματα σχεδόν από τα 139 μέχρι χθες ήταν στη γνωστή κλινική, θεραπευτήριο το μεγάλο. Συγχαίροντας πάντως τη διεύθυνση της κλινικής, λέγοντας ότι τα μέτρα που είχαν πάρει από την αρχή δεν θα τα εφαρμόζαν ούτε εκείνοι που εφάρμοσαν και αποφάσισαν το σχετικό πρωτόκολλο. Και πληροφορίες στο Channel λένε ότι έτσι είναι. Ναι. Για τη γνωστή κλινική. Εδώ μου λένε έτσι. Ότι οι δήμαρχοι όπως ο κύριος Πλακεντάς και ο κύριος Μαλούτα συμμετέχουν σε μια τηλεδιάσκεψη. Ναι, είναι σε μια τηλεδιάσκεψη. Έτσι, γι' αυτό επειδή είπαμε και εμείς ότι δεν μπορούμε να τους βρούμε αυτή τη στιγμή. Επίσης, ο κύριος Τρομιόπουλος λέει λοιπόν ότι δεν μας ανησυχεί τόσο. Δεν μας ανησυχεί. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο στην Κοζάνη. Μας ανησυχεί Πτολεμαϊδα. Και είπε και για το Βόλιο. Και για το Βόλιο, ναι. Έτσι. Αυτό φαίνεται ότι το κλίμα που μαθαίνουμε τώρα αυτή την ώρα σαν το Channel έχει ενοχλήσει την πλευρά της εορτάς. Βλέπω και σχόλια. Αρκετά. Έτσι. Είναι λογικό. Πάντως, για την ιστορία της χνηλάτισης, να επιστρέψω εγώ, είπε σημαντικά πράγματα ο κ. Δρομιόπουλος, πίσω να τα ξέραμε κι εμείς προφανώς, με το τι γίνεται με την Αθήνα, με το τι γίνεται με τα εργαστήρια, τα ιδιωτικά εδώ πέρα, με το πώς έρχεται η ενημέρωση, με το πολλές φορές ότι είναι λάθος τα στοιχεία που στέλνονται, είτε είναι λάθος, είτε δεν υπάρχουν τηλέφωνα, είτε υπάρχουν λάθος τηλέφωνα σε αυτή την χνηλάτιση. Πολλές φορές είπε και αυτό που είπαμε όλες τις προηγούμενες μέρες εμείς, ότι πολίτες δεν θέλουν να συμμετέχουν ουσιαστικά στην χλιλάτιση, φοβούμενοι ότι ενδεχομένως θα στιγματιστούν. Και βεβαίως είπε κάτι άλλο, το οποίο επίσης το αναφέραμε όλες τις τελευταίες μέρες εμείς, ότι πολίτες που είτε είναι ασυμπτωματικοί, είτε έχουν ήπια συμπτώματα, νομίζουν, αντιμετωπίζουν την όλη κατάσταση σαν να έχουν μία απλή γρήπη, ένα απλό κρυολόγημα. Παίρνουν ραντεπών και πάνε στην εργασία τους. Αυτό φυσικά δημιουργεί πάρα πολλά θέματα και αυτό δεν το είπε τυχαία ο κ. Δρομιόπουλος. Προφανώς έχει κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν γίνει αυτά τα πράγματα όλες τις προηγούμενες ημέρες και διόγκωσαν ενδεχομένως το πρόβλημα.
Έχει πει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα ο κ. Αναγκούλος. Είναι 2 ώρες η συνέντευξη. Mm-hmm. Υπάρχουν κομμάτια σε όλα τα site τα τοπικά. Για όλα τα ζητήματα. Αποκάλυψε καταστάσεις, αυτό που είπες για τα τηλέφωνα, ότι παίρναμε, δεν απαντούσαν, ήταν λάθος τα τηλέφωνα. Γιατί εντάξει, εύκολα είναι να καταλογίζουμε ευθύνες όταν εμείς ακόμα και είμαστε στον καναπέ μας, ακόμα και εμείς εδώ που είμαστε στην άνεση του στούντιο του Top Channel και να λέμε διάφορα για ανθρώπους που δίνουν τη μάχη, έτσι. Είπε ο κ. Νομιλόπουλος ότι ατέλειες υπάρχουν. Φυσικά. Εντάξει. Είναι σημαντικά τα όσα είπε ο κ. Νομιλόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε ότι από χθες ζήσει, ο Ιωδίτης έχει δώσει την άδεια να παράσχουν περισσότερα στοιχεία στους δημάρχους, όχι ονοματεπώνυμα, όχι ενώσεις ο Πηγάτσιος, ο Πηγιά Βασιλιστούρα, αλλά περισσότερα στοιχεία για την ηλικία, τον και τόπο. Τόπο κατοικίας. Τον τόπο κατοικίας κτλ. Μίλησε για τη Λιγερή. Βγήκε εδώ ο πρόεδρος χθες και είπε σημαντικά πράγματα. Ναι. Είπε εδώ πέρα, επειδή μίλησε γενικώς για πράγματα που τον ενόχλησαν. Είχε δει μια συνέντευξη του πρόεδρου της Λιγερής που έλεγε ότι αναζήτησε τον κύριο Νομιόπουλο γιατί τον βρήκε. Ο κ. Νομιόπουλος είπε ότι εγώ έψαχνα τις κλήσεις, πήρα τον πρόεδρο και μου είπε ότι με είχε πάρει μια φορά τηλέφωνο. Εντάξει, εγώ λέει. Δεν έχω αρνηθεί σε κανέναν, ειδικά που υπάρχει πρόβλημα, να πάμε να κάνουμε κατευθείαν τις δράσεις που προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, έτσι. Και μάλιστα σε πολλές φορές σε προσωπικό τόνο είπε ότι έφτασε και στα όρια να τα παρατήσει, αλλά θεωρεί ότι στον πόλεμο μέσα, γιατί πόλεμο χαρακτήρισε την όλη κατάσταση, δεν πρέπει να αφήσει τη μάχη στη μέση. Είχε και πολύ έτσι, προσωπικό τόνο η σημερινή συνέντευξη του κ. Νομιόπουλου. Αλλά έδωσε και απαντήσεις σε μια σειρά ζητημάτων. Μακάρι, το λέω και εγώ εδώ πέρα, επειδή το ανέφεραν και πολλοί συνάδελφοι, η ενημέρωση από τον ίδιο τον κύριο Ρωμιόπουλο να τον αφήσουν εννοώ. Να τον αφήσουν, δεν φταίει ο άνθρωπος. Γι' αυτό το λέω, να τον αφήσει ο ΕΟΔΗ, να δίνει έτσι μια ενημέρωση, εντάξει, και λίγο πιο περιορισμένη, και λίγο κάποιοι συνάδελφοι να σκεφτούν ότι δεν είμαστε σε φόρουμ. Ερωτήσεις κάνουμε και όχι εισηγήσεις σε συνέντευξη τύπου. Είναι δύσκολο, καταλαβαίνω για περισσότερους, αλλά. Ας το βάλουμε καλά στο μυαλό. Θα δείξουμε και άλλα αποσπάσματα αύριο και μεθαύριο στα δελτία στον τόπο. Δεν μπορούμε. Είναι 2 ώρες η συνέντευξη. Έχει πει πολύ σημαντικά πράγματα ο κ. Νομιλόπουλος. Μου λένε ότι ήρθε και ανακοίνωση από το Δήμο Κοζάνης. Απαντώντας στον ΕΟΔΗ, εννοείς. Ναι. Όχι. Αναστέλλεται για 7 ημέρες. Για τη λαϊκή επίσημη ανακοίνωση. Επίσης μας λένε ότι γίνεται χαμός έξω. Είναι φράση. Ναι, όχι. Είναι πραγματικά. Το έχουμε δεχτεί πάρα πολλές φορές σαν μήνυμα όση ώρα είμαστε στο δελτίο και νομίζω. Δεν είναι κάτι το οποίο για μένα αποτελεί είδηση, είναι προβλεπόμενο ότι θα γίνει και αύριο επίσης θα συμβεί το ίδιο με την οριστικοποίηση το ότι η λαϊκή αγορά δεν θα λειτουργήσει. Μάλιστα, αναμένουμε επίσης μια ανακοίνωση και από άλλους δήμους στην πορεία βέβαια. Είδαμε τι είπαν οι κύριοι Ελευθερίου και Στεργίου, στο ίδιο μήκος κλίματος, διαφωνίας με την απόφαση για ολικό lockdown και στην περιοχή τους. Εντάξει, μια αντίδραση φαίνεται ότι υπάρχει, είπαμε, για τα όσα είπε ο κ. Νομιλόπουλος από την περιοχή της Εορδαίας. Θα δούμε τη συνέχεια και πώς θα εκφραστεί αυτή. Να δούμε τι γίνεται και έξω. Μου λένε ότι γίνεται χαμός στην Κοζάνη και στην Τολμάιδα. Έχει βγει κόσμος έξω και. Προσπαθεί να μαζέψει ό,τι μπορεί τώρα. Ναι. Ζήτησε περιφερειακό, συζήτησε και για τη ΒΠΕ. Ναι, για τη ΒΠΕ. Μια ιστορία που έχει ανοίξει και ο κ. Χασαπίδης και η Περιφερειακή Αρχή. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει στόχευση να αποεμπλακούν οι ΒΠΕ Κοζάνης, Φλόρνας και Καστοριάς από την ΕΤΒΑ ΒΠΕ, με την οποία έχει ανοίξει ένας πόλεμος του κ. Κασαπίδη πρόσφατα. Αυτή την απόφαση πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο και να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας διαχείρισης των ΒΠΕ με εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη ώστε να χειριστεί το θέμα. Παρουσίασαν αντιπεριφερειάρχη στην κατάσταση που υπάρχει στη ΒΠΕ, είτε πιο τραγική φυσικά είναι στην Κοζάνη, που 30 χρόνια δεν έχει λειτουργήσει τίποτα τώρα εκεί. Στη Φλόρνα λειτουργούν 10 επιχειρήσεις εντός της ΒΠΕ, υπάρχουν προβληματάκια. Στην Καστοριά λειτουργούν μόνο 2 επιχειρήσεις στο ΒΠΑ Καστοριάς. Ας παίρνω και τηλέφωνα και από την Αθήνα, καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα. Όλοι τα θυμήθηκαν τα τοπικά μέσα μαζί της ενημέρωσης. Καλά. Να είσαι στο προσκήνιο, τα ξέρεις. Τα ξέρεις. Δεν βγήκε στην Αθήνα που πάμε, πήγε πουθενά. Αν και είπαμε ναι. Μάλλον επειδή δεν είχαμε αυτή την ανακοίνωση, δεν θέλησαν κάποιοι. Τέλος πάντων, να ξέρουμε στον κόσμο, μας ψάχνουν τους δημοσιογράφους και άλλων τοπικών μέσων, όχι μόνο του Channel, έτσι, για διάφορα κεντρικά μέσα αυτές τις μέρες. Είχαμε ένα περιστατικό σήμερα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Σε μια οικοδομή,
κοντά στο γήπεδο, ας πούμε, προς την οδό Παπανδρέου, ένας 50, ένας 49χρονος άντρας, που φέρεται να αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα, αποφάσισε να απειλήσει κρατώντας μαχαίρι και ένα ακόμα αντικείμενο όποιους τυχόν τον πλησίαζαν στο σπίτι του, βγαίνοντας έξω και απειλώντας να πέσει στο κενό αν τον πλησιάσει κάποιος. Mm-hmm. Πολύ άμεση η επέμβαση της αστυνομίας. Βρέθηκα εκεί άντρας του τμήματος της Δίας, φυσικά πρώτα και καλύτερα. Ο διεκός διαπραγματευτής που κάνει εξαιρετική δουλειά σε όλες τις περιπτώσεις. Η πυροσβεστική για κάθε ενδεχόμενο άπλωσε και το. Μουσέμαι τώρα να σας όλα το πω. Συντώνει μεγάλο, αυτό, ναι, το ειδικό, ναι, εκεί. Συντώνει. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Ήταν εξαιρετική η χειρισμή της αστυνομίας, με κομβικό, από ό,τι μαθαίνουμε, τα τελευταία λεπτά, γιατί ρωτήσαμε να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Το ρόλο μιας γυναίκας ζήσει από την ομάδα Δίας ήταν κομβικός ο ρόλος της και ενός αξιωματικού του αστυνομικού τμήματος Κοζάνης. Για να αναφέρουμε και αυτούς, δηλαδή. Μου λένε ότι έκαναν καταπληκτική δουλειά. Για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια στην αστυνομία εδώ στην περιοχή που κάνει το έργο της ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Mm-hmm. Και επίσης υπήρχε και συγχαρητήριο ζήσει από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης προς όλους αυτούς που αναφέραμε. Τους αναφέρει στο. Χωρίς να τους ονοματίσει, φυσικά. Δεν χρειάζεται. Τους αναφέρει στο δελτίο τύπου, γι' αυτό ρωτήσαμε και εμείς τι ακριβώς συνέβη. Δεν κάνουν κάτι προσωπικό για την επιχείρηση. Συγκεκριμένη και γυναίκα κιόλας, έτσι, ομάδα της Δίας. Το τονίζουμε, θα μιλήσουμε. Το τονίζεται. Εντάξει, να το τονίσουμε. Μια αστυνομία η οποία αναλαμβάνει, έχει αναλάβει ήδη το μεγάλο βάρος της αύξησης και την τακτικοποίηση των ελέγχων. Μετά και από εντολή του κ. Χρυσοχοίδη που δόθηκε χθες στα ανώτερα στελέχη της αστυνομίας. Επίσης, η έλεγχη ήταν πολύ αυστηρή χθες το απόγευμα, σήμερα το πρωί πιο αυστηρή. Mm-hmm. Μου έλεγε η δημοτική αστυνομία παντού, μου έλεγε ο δημοτικός αστυνόμος, λέει, έχουμε λέει, κάνει 3.000 ελέγχους ονομαστικά. Ναι. Και 3.000 ήταν, λέει, μέσα. Ακριβώς. Και τώρα το ξαναλέμε μία ακόμα φορά, νομίζω, επειδή αύριο δεν θα υπάρχει λαϊκή, έτσι, σε δύο σημεία κιόλας που θα σπαγαν και οι δυνάμεις της δημοτικής αστυνομίας, είναι καλό να δοθεί μία εντολή η δημοτική αστυνομία να τριγυρίσει λίγο στα σούπερ μάρκετ. Εννοείς απ' έξω, ουσιαστικά για να μπει. Ναι, τώρα δεν αυτή την ώρα να υπάρχει μια τάξη. Και αύριο πρωί στα σούπερ μάρκετ, εφόσον δεν υπάρχει λαϊκή. Αυτό λέω. Ναι, δηλαδή οι δυνάμεις. Είναι λογικό ότι εκεί θα γίνει ο πανικός αύριο. Τέλος πάντων, θα πέσουν τα κρούσματα με αυτήν την ιστορία. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν ξέρω αν η απόφαση που έπρεπε να πάρθει, ούτε ειδικό σημείο, ούτε σχέδια κρίσης, ξέρω να. Το κύριο Κυριακίδης, εμείς δεν είμαστε δικοί. Οκ, αφού έχουμε αυτό. Και ξέρουμε τι θα συμβεί, έτσι. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική ότι αύριο θα συμβεί αυτό. Μα συμβαίνει ήδη. Ας είναι εκεί η ένταση και προφανώς ο κόσμος να μην. Δεν θα τελειώσουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Όχι, εσύ. Θα είναι ανοιχτά και τα σούπερ μάρκετ και αύριο και μετά. Απλά ζεις η. Ναι, είναι το κλίμα. Καταλαβαίνω. Του ωραρίου. Έτσι, η σμίκρυνση του ωραρίου. Εντάξει. Προφανώς θα συσσωρέσει και περισσότερο κόσμο σε λιγότερες ώρες. Προφανώς, ναι. Και επειδή αύριο και Σάββατο. Αύριο ας προσέξουμε πολύ στα σούπερ μάρκετ. Νομίζω η πολύ καλή ιδέα του ζήσει. Και για τη δημοτική αστυνομία και αστυνομία. Και αστυνομία. Αστυνομία καλά, ξέρει να κάνει τη δουλειά της εδώ. Το θέμα είναι δεν προλαβαίνει να πάει παντού και να βρει. Σίγουρα δεν προλαβαίνει. Να βρίσκει διάφορα πράγματα που λειτουργούν παράνομα. Στα χωριά, σε κομοπόλεις από εγώ ζεις. Κυρίως. Υπάρχουν διάφορα. Εντάξει, μου έλεγα, ας πούμε, σήμερα πήγε η υπηρεσία σε καφενείο που είχε καταγγελίες ότι γινόταν παράνομα εκεί πίσω από κουρτίζα και ήταν όλα κλειστά. Υπάρχει και αυτό. Εντάξει. Λογικό δεν είναι. Τέλος πάντων, λέγονται, ακούγονται πολλά το ότι φτάνουν στα αυτιά μας, το ξέρεις, έτσι, από διάφορες περιοχές. Από εδώ και πέρα τουλάχιστον ελπίζω ήμασταν πρώτοι η Δυτική Μακεδονία και η Κοζάνη, έτσι, το Βόλιο τότε, στο Μάρτι. Πρώτοι, θα τον μου πεις, τον Οκτώβρη. Βγήκαμε και πρώτοι. Πρώτοι τώρα μαζί με τη Δυτική Αττική. Ας είμαστε και πρώτοι που οριστικά θα ξεμπερδέψουμε αυτή την ιστορία. Μακάρι. Έτσι. Μακάρι δεν έχουμε. Να κρατήσω αυτό που είπε ο κύριος Ρωμιόπουλος. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η Πτολεμαϊδα που είπε, ας πούμε, ότι θα. Γιατί είπε μεν ότι φοβόμαστε περισσότερο την Πτολεμαϊδα, αλλά είπε και όμως ότι είμαι αισιόδοξος ότι η Πτολεμαϊδα θα το ξεπεράσει σε 15 μέρες. Μακάρι. Το είπε ο κύριος Ρωμιόπουλος αυτό. Να το ξεπεράσει όλη η περιοχή. Να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Να το ξεπεράσουμε όλοι. Υπομονή, μια εβδομάδα. Ελπίζω να ζήσει μια εβδομάδα και να κάνουμε πρωτοχρονιά πιο άνετα, να πω. Εντάξει, το πιο. Υπάρχει άλλο θέμα εδώ. Πρόσεξε. Δεν το έχουμε διευκρινίσει, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει μια ειδική μέρημνα. Σε ολόκληρη τη χώρα για τα ρεβεγιόν και τα SMS. Εμείς εδώ τώρα έχουμε μια άλλη κατάσταση. Θα ισχύσουν αυτά τα μέτρα την Πέμπτη το βράδυ, παραμονή Χριστουγέννων ή ανήμερα του Χριστουγέννων, δεν ξέρω. Το ρεβεγιόν είναι παραμονή. Θα μπορεί ο κάτοικος της περιφερειακής ενότητας της Κοζάνης να στέλνει SMS ότι πάει να κάνει ρεβεγιόν στην τάδη οικογένεια, μία παράδειγμα, όπως προβλέπεται μέχρι τώρα σύμφωνα με τα
Τα όσα ξέρουμε για όλη τη χώρα. Μήπως θα προβλέπετε να ξεκινάει πριν τις 6. Πριν τις 6 τι ρεβιγιό να κάνει, στις 6 το απόγευμα. Είναι αναπάντητα ερωτήματα, δεν έχουμε τις απαντήσεις. Θα τις έχουμε, ελπίζω. Ακόμα ένα μήνυμα, ο κακός χαμός έξω σαν παραμονή Χριστουγέννων με μποτιλιάρισμα. Μάλιστα. Οπότε να πάμε σε διαφημίσεις. Οπότε εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ έξω. Μάλλον. Ρεπορτάζ έξω, έτσι. Άντε, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό κουράγιο. Λοιπόν, εμείς διαφημίσεις. Ο Χρήστος Μαργαρίτης θα μας πει τι καιρό θα κάνει αύριο Σάββατο στη Δυτική Μακεδονία. Συννεφιά με πιθανότητα να σημειωθούν βροχοπτώσεις κατά διαστήματα προβλέπει για αύριο Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σόλωμο Κοζάνης, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στον νομό Καστοριάς από 3 έως 8, στον νομό Γρεβενών από 2 έως 8 και στον νομό Φλόρινας από 0 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Σήμερα, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου του 2020. Να θυμίσουμε ότι από αύριο στις 6 το πρωί εφαρμόζονται τα νέα σκληρά μέτρα ενός ιδιότυπου lockdown σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 τις επόμενες μέρες το πρωί. Καλό κουράγιο, υπομονή, θα τα καταφέρουμε για μια ακόμη φορά. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.